Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Άντε Κωνσταντίνε, άντε αγόρι μου, άντε πασάκα μου. Ποιο να πιω, πες ένα έχω δίπλα, ποιο να πω. Εμένα λες άντε. Ναι, δεν μου λες, τι είναι αυτό τώρα το καινούριο κόλπο που εισφέρεις στο στούντιο εδώ? Είναι όπλημα. Καλά, μας βάζεις φωτιά θα κάνεις? Όχι, κάνω γιατί με κάνω χειραψία. Μην μεταδώσω κανένα μικρόβιο και πεθάνω. Καινούριο είναι αυτό, πώς φανείς? Το έχω ρε παιδί. Παιδιά ξαφνικά έρχεται, έχει ένα μπουκάλι δίπλα, λέω τι είναι αυτό τώρα, κάνει νερό, κάνει έτσι, είναι σαν μπουκαλάκι νερό. Και το βλέπω λούζεται από πάνω μέχρι κάτω με νόπνευμα. Εντάξει, ναι. Τι εντάξει, καθαριώτης. Πέταξε κανένα σπίρτο εδώ, κανένα βαραγιάς, να πάρουμε να γίνουμε ντουμάνι εδώ. Βαραγιάς, θα καπνίσει κανένα δυο τσιγάρα και τίποτα. Ωραίος, ωραίος Κωνσταντίνος, είναι πουλενάρα. Λοιπόν, καλημέρα Κωνσταντίνε, δηλαδή το έχουμε τώρα από εδώ και πέρα μόνιμο, είναι πνευματάκι δίπλα. Να βάλουμε κανένα αντισηπτικό ρε αγόρι μου, τι είναι όπνευμα. Για αντισηπτικό ρε να βάλουμε. Όχι αντισηπτικό, αντισηπτικό. Σκέτο, συλληπτικό. Άλλες φορές θα βάλουμε, ναι. Ναι, θα το έχουμε εδώ μαζί, λέει, προσοχή τη φωτιά, τι λέει εδώ, 93%. Είναι όπνευμα φωτιστικό, Παυλίδη. 93 βαθμοί Κελσίου. Κελσίου, μπράβο, μπράβο, μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Καινούριο, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είπαμε καλημέρα, 7 φορές καλημέρα. Να, και εσύ ξεκινάς, λες καλημέρα. Άμα παίρνεις και τέταρτο και λες 7 φορές καλημέρα, θα πάει και 20. Γι' αυτό ξεφώνησε, γιατί πήγαμε και τέταρτο. Τι να κάνουμε. Τους χορηγούς να πούμε. Σε λίγο θα τους πούμε τους χορηγούς. Πρώτα να πούμε. Τι έγινε. Τι έγινε, τι να γίνει, ξέρω εγώ. Ποιο είναι το θέμα που σου έρχεται κανένα πρώτο στο μυαλό, έχω καμιά 15 θέματα. Η συνέντευξη του Βρουτόταυρου να πούμε. Α, στο κολλητό, το στρώιτε ρε. Ο κολλητό, ο κολλητό. Πήγε καταρχήν τι κολλητό. Πήγε στο κανάλι του Κοντομινά. Ναι. Ο Κοντομινά είναι άνθρωπο του Τσίπρα. Ναι. Είναι υπόδικο. Δεν ξέρουμε αν θα τιμωρηθεί. Ναι, αλλά ο στρώιτε. Κοντομινά μου είναι ο στρώιτε. Ο στρώιτε τι. Πήγε στο κανάλι του Κοντομινά. Τι στρώιτε. Ναι, ναι. Δεν έχει στρώιτε. Ναι. Και. Α πάει ο. Τι αφού γκράστηκε ρε παιδί μου από αυτή τη συνέντευξη που με πα εκεί κατευθείαν. Θα πάρετε πάλι το πρωτάθλημα εσεί. Αυτό καφού γκράστηκε εγώ. Α, εγώ το καταλαβαίνω τι μεταγραφέ που πάει να πάρει ο Ολυμπιακό. Πάει να φέρει κάτι πιτσιρίκια πάλι στόπερ. Το ότι πάει τώρα να κάνει πολιτική ο Μπουτόταυρο. Εναντίον του Τσίπρα, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι ένα θέμα. Ναι. Εντάξει, ναι. Είναι γνωστό αυτό και τα λοιπά. Εντάξει. Μίλησε για πάρα πολλά ο πρόεδρος ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού. Ναι. Έτσι, μίλησε για τον ΠΑΟΚ, μίλησε για τον εμένα μ' αρέσει Τσίπρα, να υπάρχει... μίλησε. Ναι, και εμένα μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει να υπάρχει κόντρα. Μίλησε δηλαδή... για την Δούρου, έτσι, μίλησε για τον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για τον Αλέξη, τον είπε ψεύτη. Εντάξει, ναι, τον είπε. Εντάξει, τον είπε, γιατί να μην αυτό το δεν είναι καλό όμως, γιατί εμείς εδώ πάλι είμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
ο πρόεδρος μας του ΠΑΟΚ και ο δικός σας δηλαδή, γιατί εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως έδειξε ότι δεν θέλει να είναι πολύ πολύ στα ΜΜΕ, έτσι. Ο Πίρτζης, πώς το λένε, ποιος ήρθε χθες εδώ πέρα και έκανε για το βαγόνι, να πούμε, που... Α, φέραμε το μετρό. Μαζί με το Νταμπλ έρχεται και το μετρό από την Ιταλία. Το πέρασε, να πούμε, ο υπουργός ότι είναι ένα έργο το μετρό. Δεν είναι. Είναι και ένα έργο, λέει. Τι? Και το προτάσμα και τον Νταμπλ του Πάου. Τα βάλε δίπλα. Τα βάλε μαζί. Δεν τον άκουσε. Όχι, δεν τον άκουσα. Αυτό τώρα είναι ένα κομμάτι. Πού το είπε αυτό, δεν τον άκουσα. Εσύ δηλώσει που έκανε. Α, γενικότερα δηλώσει. Όχι εδώ σε εμά. Σε εμά την αυγή, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ότι να έρθει το μετρό. Εντάξει, ήθελε να ευθυμίσει προφανώ. Άμπαλο θα είναι. Έτσι δεν θα νιώθει καθόλου. Δεν ξέρω αν είναι άμπαλο. Περιμέναν τόσα χρόνια το πρωτάθλημα. Ορίστε, ήρθε και το μετρό. Τώρα ναι. Το κάνω το συνδυάζει. Χρόνο δηλαδή, να δούμε τι θα το συνδυάσει αυτό. Δεν ξέρω. Θα κάνω κανένα έργο, λε εδώ πέρα. Πάντω στη Μακεδονία την ξεχάσετε. Εγώ πάντω. Δεν τη θυμάστε καθόλου. Αυτό που ξέρω, μια που με πει στα πολιτικά, ξέρω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντο έχει κατεβάσει ταχύτητα για το γήπεδο. Του έχουν στείλει όλα τα έγγραφα, όλα τα χαρτιά, τα πάντα, όλα είναι έτοιμα. Αλλά αυτοί ασχολούνται με τι ψηφοθυρίε. Δεν ασχολούνται. Του λένε, α δούμε τώρα, εντάξει. Όχι, θα δούμε. Όχι, θα δούμε. Μια που το πήγε στα πολιτικά. Θέλω, λαδάκι θέλει. Α, λαδάκι, σαν να το είναι πνευματάκι αυτό που έχει δίπλα. Λαδάκι. Εγώ έχω μέχρι φωτιστικό ενόπνευμα. Μέχρι φωτιστικό. Βάν έχει λαδάκι. Έχει λαδάρα. Να δώσει, ναι. Να πάρει τα τενεκέ χαρτιά. Τενεκέ δεν θέλει. Πώς θα γίνει. Τενεκέ ολόκληρο. Εδώ πληρώσετε 800 χιλιάρια τον Μάρτινς. Το χαρτί δεν το πληρώσετε. Ποιο πληρώσε 800 χιλιάρια. Μάρτινς, έναν χαφ που είχατε. Πού το Μαντούρο. Θυμήθηκες, ρε Θεό. Και το Μαντούρο. Πού το ένα εκατομμύριο. Το Μέρτενς, ναι. Μέρτενς, Μάρτινς. Το Μέρτενς, ναι. Πού το θυμήθηκες. Το θυμήθηκα, ήταν κάτι χαφ που φέρετε. Μέρτενς Μαντούρο. Πηγαίνετε στα αεροδρόμια, στέλνετε του φωτογράφου, του φαίνεται για μεσίε, σε έλεγα βαλούτε είναι αυτοί. Στα πρώτα χρόνια τη αμάθεια, παιδί μου, που έπρεπε εσύ να πληρώσει για να μάθει. Αμαθήσει, ήσουν δηλαδή. Όχι, εμεί δεν ήμασταν. Εμεί κάναμε κριτική. Εμεί κάναμε σχολιάζαμε. Σκίσατε την κριτική. Ναι, ναι. Τώρα όμω που πάνε καλά, γιατί του σκίζει. Του κατασπαράξατε. Τώρα που παίζουν μπαλάρα, γιατί του σκίζει. Πού είσαι, ρε Πέλκα, γραπέσα, ρε Πέλκα λίγο. Πούντο, Πέλκα που είναι το φιλαράκι μα. Α, δεν θέλω. Πολλά θέλω. Πολλά θέλω. Τώρα έχουμε άλλε δουλειέ. Αυτά θα τα ετοιμάζει από πριν. Ναι. Όπω λοιπόν. Τα ετοιμάζαν άλλοι και τα δίναν πριν. Εσύ τώρα. Πέλκα. Θα τα ετοιμάζει, θα έχει χαρτί επαγγελματία. Τώρα ήρθε ο άνθρωπο πρωί-πρωί, θα πατήσει 300 κουμπιά, φέρνει τον Πέλκα. Ποιο ώρα 300 κουμπιά. Περγαμόντε να σου φέρει τον Πέλκα. Φυσικά να πω ότι μα κράζει ο Ραπτόπουλο να θέλω εμένα το λιμιό και το Γιανούλα, αλλά εδώ πέρα αποθέωση. Τα γυρίζει τα πιφτάκια από κοντά. Ωραίο, ωραίο, έτσι. Το έτσι με εγώ, να ξέρει. Το έτσι. Εσύ υποβολέα τι θα πει. Το έτσι με εγώ. Μα ακούει το παιδί, λέει γιατί ρε τόσο. Λέει εντάξει, λέω το ξέρει γουστά, εμεί αγαπάμε λέει ραπ. Αγαπάμε ράπλε. Τρελαινόμαστε για χιούμορ, για έτσι. Τι του αγαπάσαμε, του ξεπατώσαμε, κάνω λάθο κοντρόλ. Αγάπη είναι αυτή. Και αποθεώνει παίχτε που ενδεχομένω να μην το αξίζουν. Ποιοι είναι αυτοί. Κάποιοι που δεν είναι. Πε ένα δηλαδή. Τώρα εντάξει, οκ. Είναι κάποιοι παίχτε που του έχει βάλει του καλού και στραβά να κάνουν, θα κάνει προσπέραση. Εμεί στηρίζουμε του πιτσιρικάδε. Α, μπράβο. Μόλι οι πιτσιρικάδε γίνουν όμω επαγγελματίε. Εκεί του αλλάζουμε τα φώτα. Εγώ εκεί έχω ευαισθησία μέσα όλη την ώρα. Το Κλάου, όταν ήταν να ανέβει, φωνάζαμε κάτω το συμβόλαιο, κάτω το συμβόλαιο. Μετά το ξεπατώνουμε, βέβαια. Μετά το τι θα το κάνουμε, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Το αλλάζει τα πετρέλαια μετά. Ναι, ναι. Μόλις πάρει το 600, το αλλάζει τα πετρέλαια. Σαφώς. Εδώ μαζί και όταν είναι 26-27 χρονών. Αλλά τώρα μιλάμε για Γιανούλη. Τον είδε Γιανούλη, τον Γιάννου, 20-21 χρονών το παλικαράκι, κύριε Ράψη λέει. Αυτό είναι κακό. Ναι, εντάξει, ναι, κακό, ναι, καλό, ναι, δεν ξέρω. Και στο φαρμακείο, μα πας κύριε Ραπτόπουλο, θα σε πούνε. Εντάξει, οκ. Okay, ναι. Λοιπόν, έτσι. Είχαμε συνέντευξη. Είπε πολλά, δεν ξέρω αν θες να σταθούμε. Τα έχω εδώ όλα μαζεμένα και για τον Μαρινάκη. Εγώ το θεωρώ πολύ δυνατό που πήγε στο Κοντομινά. Ο Κοντομινά είναι με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρα κανόνισε ας πούμε, κάτι χρέη του κύριου Κοντομινά. Εντάξει, κύριοι και οι δύο. Πολίτες της πόλης της χώρας μας κτλ. Πήγε εκεί. Θα μπορούσε να πάει στο Sky. Άρα λες επικοινωνιακά ήταν καλό για τον κύριο Μαρινάκη. Θα μπορούσε να πάει ας πούμε στο δικό του το One, πώς το λένε αυτό, ναι, το καινούριο. Όχι το One ρε, άλλο το One. Ποιο είναι αυτό που άνοιξε τώρα, άνοιξε ένα ρε, ο One είναι. Δεν είναι Πανελλήνιας Ευέλεια το δικό του το κανάλι. Ναι, θα γι' αυτό να πάει. Η μεγαλύτερη μαγιά. Πάντως πήγε στο Ολυμπιακό, πήγε στο Στρόιτερ. Έτσι πήγε δικό του παιδί ουσιαστικά. Κανονικά έπρεπε στο Όπεν να πάει. Δηλαδή είναι σαν να μου λες τώρα να δουλεύει, ξέρω εγώ, ο Γιώργος, ο Μήνος, ο Φιλαράκη σε ένα κανάλι αντίθετων πολιτικών πεπιθήσεων με τον Ιβάν Σαββίδη και να το στριμώξει. Γι' αυτό σας λέω, μην τρελαίνεστε. Ναι. Θα το στριμώξει ο Γιώργος Οπούς, μπορεί να δουλεύει σε ένα κανάλι άλλων πεπιθήσεων. Θα το στριμώξει τον Ιβάν Σαββίδη για χύψη λόγους. Ο Στρόιτερ ποιο τον πληρώνει, ο Κοντομινάς. Και τι έγινε. Δεν τον πληρώνει ο Μαρινάκη. Ναι, ναι, οκ. Εντάξει, οκ. Απλά θέλω να πω ότι εντάξει, το βλέπει με άλλο μάτρι, παιδί μου. Είναι άλλη συμπάθεια. Κυνοτοπούλου μπορεί να βγει στο Μετρόπολης. Μπορεί να βγει ο Κυνοτοπούλου. Ξέρεις, ο Κυνοτοπούλου είναι εξαδερφούλα με τον Κυλώνη.
Ο Θανάσης. Το βόλεψε που θέλει, καμιά ερτρία. Όχι, τίποτα καημένο. Καψάλα, τίποτα. Αυτό ο Κυλώνης έχει τρομερό δίκτυο. Βλάκα είναι. Ξαδέρφια, ανήψια, γνωστού. Μόνο τον πρωθυπουργό τη χώρα δεν ξέρει. Ξέρω ότι η Νοτοπούλ βοηθάει κόσμο. Βοηθάει Νοτοπούλ, ε. Ναι, αμέ. Άρα, κύριε Ξαδέρφη, μόνη τη έπρεπε να πει. Έλα τώρα, Θανασάκι μου, έλα γόρμα εδώ από το Λιβάνι. Μπες μέσα στην έτρια. Μπες, έτρια, τέσσερα που δεν. Πόσα παίρνει αυτό ο Ζαβό ο μήνο. Γιατί ρε τώρα. Δεν Ζαβό είναι. Γιατί ρε τώρα πρωί βγάζει λατσί. Κάτσε ρε, φίλε, μισό λεπτό. Εγώ ένα ξάδερφο. Δεν τα έχω καλά μαζί του. Και θα είμαι, ξέρω εγώ, θα έχω εξουσία. Θα είναι ο μήνο, ξέρω εγώ, θα το βάλω τον ξάδερφο. Θε να βάλω ξαδερφάκι σου. Για τον κάνω. Αλλά, Ελλάδα στο μηχανείο σου. Αλλά. Για τον βάλω, Ελλάδα είμαι. Τι κάνω. Σου κάνω τον καλό εγώ τώρα εδώ. Δεν σου κάνω τον Άγιο. Δεν σου κάνω τον Άγιο. Αν ρωτούσε την Οτοπούλου, τι να σε ποια εκπομπή του Μετρόπολη θε να βγει, τον Μπούσε, τον Κανελάκη ή τον Ραπτόπουλο. Ποιο θα προτιμούσε. Τον Κανελάκη. Τον Κανελάκη. Ναι, έτσι πιστεύω. Ναι. Τον Κανελάκη θα πάρει. Πάρει ο ύπνο. Τι πράγμα είσαι. Καλημέρα Δημήτρη. Με τον καλό τον λόγο είμαστε για όλου σήμερα. Τον Κανελάκη πιστεύω θα πήγαινε. Κανελάκη, ναι, ναι, ναι. Γιατί ο Τζόρτζ είναι λίγο, ναι. Είναι λίγο έλουρος. Ε. Λες, είναι λίγο δεξιόμουτρο. Βρε, δεν ξέρω τι. Στρίμωξε την κοπέλα. Θα βρει τροχδό όλο τον ταχιά. Στρίμωξε προχθέ. Το στρίμωξε. Κατάβρα από εδώ, από εκεί να το πάει εκεί που ήθελε. Ποιο. Ο Τζόρτζι, ο Μπούζο. Ναι. Ο Μπούζο δεν έβαλε πουθενά. Ναι, πάει, ξέρω εγώ, ο δημοτικό σύμβουλο στο Ρεόκαστρο. Περπατώντα θα έβγαινε. Άνετα. Με το σταυροπόδι, τσιγάρο ναι. Δεν κάνει, με το ποδήλατο στο χέρι θα ήταν. Ναι. Κανονικά. Ναι. Κανονικά. Ναι. Άνετα, ναι, δεν το σκέφτομαι. Κακό δεν έβαλε. Το όχι πιστεύω. Μεγαλύτερο ψήστη υπάρχει από το δεν υπάρχει. Μπορεί να σου ψήσει τον πιφτέκι έτσι, από και από τι τρει πλευρέ. Τέσσερι. Τέσσερι, α και δεξιά-αριστερά. Εγώ τρει έλεγα. Ναι. Μπορεί να το πιάσει λίγο διαγωνισμό. Σε ψήνει τον πιφτέκι πάνω κάτω δεξιά και πλαγίω. Τι άλλα θέματα έχουμε. Λοιπόν, εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε τα θεματάκια μα γιατί πιάσαμε ναι, το θέμα. Ο Λουτσέσκου πετάει. Λουτσέσκου ήταν χθε η Τούμπα. Όχι, όχι, πετάει τρει η ώρα. Ναι, φεύγει σήμερα, σωστά. Τρεις το μεσημέρι. Τι έγινε, ξέρεις την πτήση, μίλησες με κανένα εκεί στο αεροδρόμιο. Εγώ τον είδα χθες όμως τον Λουτσέσκο. Πού τον είδες? Και πήγα έξω την Τούμπα. Ναι. Και είχε κάνει και την εγχείρηση, πήγα να βγουν κάτι φιλαράκια μου φωτογραφίες. Τους λέει παιδιά, όχι από αυτόν τον νόμο, από τον άλλο, γιατί έκανε εγχείρηση, μην με ακουμπάτε εδώ πέρα. Τελείωνε τα τελευταία θέματα μεταγραφών, πήγε στην Τούμπα να τους πει μάγκες, εγώ θέλω να κρατήσετε τους παίχτες μου. Ουσιακό δύσκολα. Ο Σαχόφ είναι δύσκολα. Ο Βαρέλα μάλλον πιο εύκολα. Ναι. Η δικιά μου ενημέρωση λέει ότι θα μείνει ο Βαρέλα. Ναι. Παίρνω το ρίσκο και το λέω σήμερα παρότι την απάντηση θα τη δώσει Δευτέρα Τρίτη. Εντάξει, όσο καραγκιοζλίκια έκανε ο Βαρέλα. Ναι, τι καραγκιοζλίκια. Όχι, ρε φίλε, καραγκιοζλίκια. Καραγκιοζλίκια. Ορίστε τώρα τον αδική στον άνθρωπο. Σου πω ότι καραγκιοζλίκια. Γιατί επειδή φωνάζει ο γιο του πάω κολέα, α πούμε. Είναι μεγάλο δραχμοφωνιά, θα σου πω. Δεν έβαλε τη γυναίκα του να κάνει καραγκιοζλίκια στη θύρα 4. Τέτοιε αειδίε δηλαδή δεν τα κάνει ούτε ο Τσίπρα δεν τα κάνει αυτά. Εάν το νιώθουν, γιατί να με τα κάνουν. Κάνουμε κάτι, γλύβουμε ή κάνουμε καραγκιοζλίκια. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι επειδή το νιώθουμε. Άμα φύγει από τον ΠΑΟΚ ο Βαρέλα, να έρθει ο γιος του με τη γυναίκα του στη σειρά 4 να φωνάζουν ΠΑΟΚ. Θα έρθουνε. Ναι. Εγώ ξέρω ότι ο Βαρέλα ψάχνει να βρει σπίτι. Άντε να σου πω κιόλα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα θα μου πει, άμα πάρει πολλά λεφτά, μπορεί να θέλει να μόλι τελειώσει την καριέρα να μείνει εδώ. Αυτό ξέρω. Εγώ αν είχα 3 εκατομμύρια ναι. Στο Μοντεκάρλο θα έπαιρνα κι εγώ ένα σπίτι. Η Θεσσαλονίκη που νοείς ότι είναι Μοντε Κάρλο. Όχι, θα πήγαινα στο Μοντε Κάρλο. Δεν θέλει, αυτό θέλει εδώ. Άλλο σου λέω, να τραβάω μια εβδομάδα στο Μοντε Κάρλο να πούμε. Ναι. Τέτοια ιστορία να πούμε να κάνω. Λοιπόν, ο Βαρέλα, γιατί το θέμα θα τελειώσει, νομίζω. Ο Βαρέλα πόσο χρονών είναι? 31. Πού το ξέρεις εσύ? Τι να σε πω, ρε Κωνσταντίνε, δεν μπήκα μέσα στο κοιλιά τη μάνα του. Το πουλί του. Το πουλί του είναι 30 πόντου πουλί για γιο του. 16 χρονών είναι ο γιο. Είναι πρικισμένη αυτή εκεί. Ο γιο του Βαρέλα είναι πιο μεγάλο από την κόρη μου. Ο γιο του Βαρέλα είναι 13 χρονών. Πώ είναι, λέει? 13. Και ο Βαρέλα πώς είναι? 31 στα 32. Στο Λύκειο το έκανε. 18. Αφία παιδόρε. Γιατί ρε. Την είπε με ένα ποκολόκο. Γιατί ρε, κάτσε, η αδερφή μου 19 χρονών παντρεύτηκε και έγινε μαμά. Δεν κατάλαβα. Έγινε μαμά και αυτό πάχει η αδερφή. Άντε πάλι φαγώθηκε. Ήταν ναι. Σε Αμερική. Πρόσεξε, ήρθε τώρα. Θα σε ακούει. Α, μ' ακούει. Θα σε ακούει. Πρόσεξε, πες κανένα καλό λόγο. Α, και τώρα μια που το ανέβες να την πούμε και χρόνια πολλά σήμερα. Γιατί τι είναι σήμερα. Γενέθλια έχει. Πόσα κλείνει? 42 εγώ, 47. 47 είναι. 47. Στην Εμινόπαυση. Χρόνια πολλά, αδερφούλα. Στην Εμινόπαυση είναι. Σε χαλάει όμως, ξερολούκου μου, μια χαρά είναι. Άμα χάσει καμιά 20 κιλά. Φαγώθηκε. 20 κιλά, ρε. Εντάξει, μην την κάνει. Αλλά την είδε ο Βαραγιάννης. Την είδε ο Βαραγιάννης και λέει ρε, εσύ αυτή είναι, πώς το είπε, μόνη καπελούτσι νούμερο 2. Καλό, ο Βαραγιάννης γέρος είναι. Τι βλέπει. Και ουρσουλάντρε θα πούμε. Πρόσεχε. Συνομήλικε με τον Βαραγιάννη. Ναι. Κλαίω, ρε φίλε, κλαίω. Πρόσεξε τώρα για τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα λαϊκίζει να πούμε. Λαϊκίζει λες. Λαϊκίζει. Το Βαρέλα λαϊκίζει. Βγάζει like, βγάζει αυτά. Έξυπνο είναι, εγώ με αρέσει. Α, αρέσει, αλλά λαϊκίζει. Αλλά 31 χρονών, εσύ πες ότι είναι 31 χρονών. Α, είναι 32 ρε φίλε. Ξέρεις τι είπε εμένα ο Ποκολόκο. Α, είναι 32. Ο Ποκολόκο. Τι είπε ο Ποκολόκο. Το λέω πόσο χρονών είσαι ρε Ποκολόκο. Δεν ξέρει. Λέει, να σου πω την αλήθεια, ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει μου το λέω, δεν ξέρει. Α, λες ότι αυτή δεν ξέρουν εκεί. Όταν γεννιέται το παιδί στην Αφρική. Ναι. Λέει ο Ποκολόκο. Εδώ ακούστε ρεπορτάζ μέσα από την κοιλιά τη μάνα, ναι. Γράφουν την ημερομηνία γεννήσεως σε ένα δέντρο, λέει.
Θα πάρει φωτιά το δέντρο. Δεν ξέρουμε πότε γεννήθηκε. Χάθηκαν τα ίχνη. Αν παραξεί κανένα πόδι και κανένα ελέφαντα, κανένα λιοντάρι, κανένα έτσι, πάει. Θα τουρίσει καμιά καμιλοπάρδα. Πάει το δέντρο. Βρε εσύ πότε γεννήθηκε ο Βαρέλα τώρα. 16 χρονών γιο λέει είναι. Τον έκανε στα 12. Α, μα τρελάνετε ρε. Πού είναι 31 χρονών ο Βαρέλα. Δεν 16 χρονών ο γιο. Πόσο χρονών. 13 είπαμε είναι. Τι είναι ο γιο. 13. 13 χρονών και δεν γράφτηκε στα δέντρα και στα κλαδιά. Εδώ, Πορτογαλία, το ξέρει δηλαδή. Λοιπόν, 13. Σε ποιο δέντρο το γράψανε? Στο κάτω, εκεί στο Εστορίλ. Κάει και το δέντρο. Δεν κάει και είναι ακόμα. Στην Πορτογαλία, φίλε, μιλάμε τώρα για πυρκαγιές. Εδώ έχουμε τίποτα. Φράσε τις πυρκαγιές. Μπορεί να κάει και ναι. Έχει οικοπεδοφάγους και εκεί. Καλά κάνουν. Πολλούς. Καλά κάνουν. Είχαμε πάει ένα μήνα το 4, από τους ένα μήνα 25 μέρες φωτιές. Οπότε θα μείνει ο Βαρέλιας. Η δικιά μου ενημέρωση λέει ότι θα μείνει. Ναι. Αν και την απάντηση θα τη δώσει αρχές φωτιά. Γιατί είναι απαταιώνα του Βαρέλα ο. Εφαγώθηκε. Μάνατζερ. Σήμερα θα είναι εδώ πέρα να ξεκαθαρίσει το θέμα αρκετά. Σου πω εγώ για τον απαταιώνα. Απαταιώνα ποδοσφαιρικά. Με την καλή την έννοια, ναι. Ο λέει στην Κίνα θέλουν το Βαρέλα κτλ. Έψαχνε ο Πετρωτό με το Ζαΐρι. Ποια ομάδα είναι. Φαγώθηκε. Σου είπε. Τι το είπα. Πιο εύκολα. Πιο εύκολα. Εκεί πατάει τώρα. Πιο εύκολα βρίσκει συμμετωμένο από το Μελισσανίδη παρά. Τι φράμα είσαι. Σε με τρελά. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ο Βαρέλα το πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στη διάρκεια του συμβολίου. Θέλει τρία χρόνια. Ο Πάκου είναι 2+1. Το ποσό είναι πάνω από 1 εκατομμύριο πλέον. Τρία χρόνια θέλει συμβόλαιο ο Βαρέλα. Πόσο χρόνο είναι? 31. Στο δέντρο τι έγραψε? 32. Και 3-35. Δεν με χαλάει. 35χρονο στόπερ είναι σούπερ. Δες εδώ και η Ελλήνη, δες Μπονούτσι, δες στα καλύτερα. Κάτε το τι. Και στην τελική να σου πω κάτω από το στόπερ που φαίνεται να φέρει ο Ολυμπιακός, γιατί εγώ ρεπορτάζα από Πειραιά, έχω τη δικιά μου ενημέρωση. Πάλι θα φέρουν πιτσιρίκο στόπερ. Αυτοί συνεχίζουν να κάνουν λάθη, έτσι. Συνεχίζουν να θέλουν να βγαίνουν δεύτεροι. Δεν μας πειράζει όμως. 24χρονο στόπερ πάνε να φέρουν τώρα. Μαζί με τον Σε θα κουτουλάνε, θα τα πούνε. Αυτά τώρα ο Μπουτόταυρος που πάει και βγαίνει κτλ. Εγώ αν ήμουν από εδώ στο Ολυμπιακό θα πω πρόεδρε καλά τα λες, 3 εκατομμύρια κόσμο έχεις, αλλά άμα φέρνεις αυτά τα center back θα σου μείνουν να πούμε μόνο οι συγκινείς και οι φίλοι. Ο Ολυμπιακός, οι μεταγραφές του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια στηρίζονται σε ένα γνώμονα. Ναι. Παίρνω νεαρούς ανερχόμενους να τους μοσχοπολίσουν. Δεν με νοιάζουν αν θα με βοηθήσουν εμένα άμεσα. Ξέρω ότι θα ανεβάσουν. Όπως χρήσεις τον Ακμπόμ και τον Εζαμπάρ. Ναι, αλλά εγώ έχω πάρει κι άλλους. Αυτό είναι το θέμα. Ο Ολυμπιακός στηρίζεται μόνο σε τέτοιους. Ο Πεκταράς ο Ολιβέρα τι έγινε, ναι. Πορτογαλία, ναι. Όχι, μάλλον ψέματα που είναι. Μύκονος, Σαντορίνη, Ελλάδα διακοπές κάνει. Να πούμε τώρα. Πάλι κάνα 3-4 κιλά. Ας βάλει, εντάξει, θα κάνουμε. Ναι, το θέλεις για κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν δικός μας παίκτης πάντως. Αυτή τη στιγμή είναι στην Πόρτο. Δικαιώθηκε ο Ραπτόπουλος. Δικαιώθηκε. Ένα δικαιωθείς και εσύ κάπου φέτος με τον Πάο που σε έχει κάνει ρόμπα. Βάλε ξανά τον Μπέλκα. Δικαιώθηκε τον Ολιβέρα. Ναι, το λέμε. Τελείωσε. Για τον Μπέλκα δικαιώθηκε. Όχι. Μέχρι και ένα πόντο έριχνε. Λοιπόν, για τον Σάκο δικαιώθηκε. Όχι. Για τον Λουτσέσκο δικαιώθηκε. Όχι. Καλός προπονητής. Όχι καλός. Δεν έχεις πει απλά καλός. Για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Δεν είναι καλός απλά προπονητής. Δεν είναι Θανάση μου. Αρχικά να πω ότι μας κράζει ο Ραπτόπουλος μαθαίνω εμένα το Λιμιό και το Γιαννούλα, αλλά εδώ πέρα αποθέωση. Τα γυρίζει τα πιφτάκια από κοντά. Ωραίος, έτσι μπράβο. Όχι, έχει πει και κάτι άλλο κύριος εδώ πέρα. Δεν το έχει τώρα, λέει. Δεν το κουράζω. Τι ψάχνει να βρει. Ναι. Ρε, αυτά τα φέρνει. Ναι. Τι τα φέρνει αυτό, ρε, εσύ, τι τα φέρνει αυτό, θα πετάει όποτε θέλει. Εσύ είναι επαγγελματία. Ναι. Δεν το λε, ήρθα, πάτα εκείνο κάτω. Τι είναι, διάστημα άνθρωπο είναι ο. Τι είναι, νορμάλ τον κόβει. Μια χαρά. Τον κόβει αυτό, νορμάλ τίποτα τον απέναντι. Άμα θε επαγγελματία, δε από την προηγούμενη μέρα. Τι να ετοιμάσω, μία φορά. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Και οι δύο έχετε κάνει κόμμα. Τι καλά τα άμα θέλει, απλά τώρα είναι λίγο σε φάση. Μια χαρά είναι. 8 καθόλου. Και 5 μου λέει ο άλλο τώρα να βρίσκω εγώ κουμπιά. Ναι. Τι είναι, ρε Θεό, είναι πατέρα στο κουμπί να πούμε. Τι. Στο συνεχοληψία. Ναι. Ο Γκάλι συνεχοληψία είναι, ρε. Δεν λέω εγώ το αντίθετο. Άμα το βάλει στον Γκάλι κρύο να παίξει, τράβει. Ναι, γι' αυτό δεν θέλει να ζοριστεί τώρα. Λοιπόν, καλά κάνει. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Τι έχουμε τώρα. Α μιλήσουμε λίγο για ένα χατρίκ που ετοιμάζεται στο Βεβεργίνα θέατρο. Τι είναι αυτό. Δεν υπάρχει αγώνα, μιλάμε για καλλιτεχνικό χατρίκ. Το γουστάρεις πολύ. Αδέρφια Διονυσίου θα ανέβουν στην σκηνή, θα τραγουδήσουν τι άλλο Στράτο Διονυσίου φυσικά. Ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής θα τραγουδήσουν όλα τα γνωστά άσματα του πατέρα τους. Άκουε φίλε, της γυναίκας καρδιάς Σαλονικιός, θα πήρες όλα. Μιλάμε για 8 παραστάσεις που θα ξεκινήσουν 17 του Μάη. Όσοι ενδιαφέρεστε για εισιτήρια θα τα βρείτε στο Regency, στα public και στο ticketservice.gr. Θα πάμε σε απαραίτητο πρώτο πολύ κομψό διαφημιστικό. Ίσα ίσα μέχρι τις 9 θα φτάσει. Έτσι θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το υπόλοιπο ρεπορτάζ που αφήσαμε για Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και βεβαίως τι γίνεται στο εξωτερικό. Σήμερα θα σας πω και ένα κολπάκι για να εξοικονομήσετε και χρόνο και ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό, μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One.
μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε και να κάνετε ό,τι τραβάει ψυχούλα τέλος πάντων, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές σπιτιού. Και θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα. Και έκπτωση βέβαια συνέπειας 10%, έτσι απλά, volton.gr ή 11300. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε. Σήμερα παγκόσμια μέρα ουίσκι, Κωνσταντίνε. Έτσι. Είναι και παγκόσμια μέρα κατά της υπέρτασης. Να πούμε και συλληπιτήρια. Έτσι, στον φίλο συνάδελφο, αδερφό, Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι, για τον χαμό του πατέρα του. Ησύχασε ο άνθρωπος. Ησύχασε, ναι. Εσύ το ενήξες και από κοντά. Είχες ενημέρωση. Ησύχασε και ο Κόκκινος. Ησύχασε και ο Γρηγόρης, λες, ε. Ναι, και ίδιο. Όσο σκληρό και δύσκολο και αν ακούγεται. Ναι. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις, πήρε το δρόμο του να φύγει. Ναι. Συλληπιτήρια, γερός, δυνατός, να τον θυμάται ο Γρηγόρης και η οικογένειά του. Έτσι. Αυτό είναι, τα παθαίνει, να σε θυμούνται. Αυτό είναι, να σε θυμούνται, να σε μνημονεύουν όπως κάνουμε εμείς εδώ καθημερινά, σχεδόν καθημερινά τον μπαμπά σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή το πώς λένε, το θείο στο Πελελή, ζει αυτό. Ποιο ζει, δεν κοντεύω να πεθάνω. Ναι, είδες. Πλησιάζουμε, πεθάνουμε εμείς. Ναι, 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 αυτό λέμε, αυτό λέμε. Λοιπόν. Πήγαν τέσσερα ζάχαρο και πήρανε τσίπουρα, είναι τρελό. Φοβερό, ρε φίλε, ναι, δεν καταλαβαίνω Χριστό, τίποτα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Τι έχεις, λέει, ζάχαρο, τι είναι αυτό, λέει. Τι είναι το ζάχαρο, ναι. Τίποτα. Και δώσω τα τσίπουρα. Και δώσω τα. Τα αλμυρά. Τα αλμυρά. Δεν καταλαβαίνω. Φοβερό, φοβερό. Να ζήσεις. Λοιπόν, πάμε να έχουμε πολλά μηνύματα και για το Σεμέδο. Παιδιά, εγώ τον ξέρω το Σεμέδο του Ολυμπιακού. Ένα παίκτη που θα πάρει ο Ολυμπιακό. Ένα παίκτη που ξεπετάχτηκε ξαφνικά από το Κάπο Βέντε, από εκεί από τον. Από τα μέρη του Βαρέλα είναι. Έκανε μεταγραφή τρομερή στη Βιγεράλ με 14 εκατομμύρια πιτσιρίκος από τη Sporting. Έτσι. Αλλά κάπου εκεί έχασε την μπάλα. Η εξωγηπηδική του ζωή τον ρήμαξε. Μπήκε φυλακή, ναι, για 5 μήνες. Τι έκανε? Έκανε κακά πράγματα. Για να μπει φυλακή, έκανε κακά. Είχε μπλεγμένε με παρέες, συμμορίες. Έκανε. Γιατί, ναι. Γιατί δεν ήρθε στην Ελλάδα να είναι έξω. Να είναι έξω, έλατε, ναι. Και πήγε σε άλλη χώρα να είναι φυλακή ο Βλάκας. Ναι. Εδώ τώρα μπα κάνει ό,τι θέλει. Και τώρα φέτος κατέληξε να πει στη Ρίο Άβε στην Πορτογαλία. Ήταν ένα ασκός... Ολυμπιακό. Θα το φέρει ο Ολυμπιακό. Εντάξει. Λέει... Μπορεί να τον πάρει ο Μαρινάκη στο γραφείο του, κάνει κι άλλου δουλειά. Διπλωμάρκε. Αλλά. Λοιπόν, καλημέρα στι πηγολαμπίδε του Μετρόπολη. Εμεί είμαστε πηγολαμπίδε, Κωνσταντίνε. Λέω με το θέμα Βαρέλα στα δέντρα, λέει ο ραπ γράφει την ηλικία του. Ο Ποκολόκο μας τα έχει πει αυτά. Αυτά είναι σοβαρά ρεπορτάζ. Δεν τα λέμε σε το μαύρο. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι? Εσύ πρέπει να είμαι 52. Γιατί λέω, λέει, πρέπει να είσαι? Γιατί όταν γεννήθηκα, λέει. Πάει το δέντρο, γράψανε στο δέντρο την ηλικία. Ναι. Και στα άλλα τα παιδιά γράφαν στο δέντρο. Ναι. Το κόψαν? Πήρε φωτιά το δέντρο. Πάει, λέει, δεν έχουμε. Άντε, βρες την ηλικία. Λοιπόν. Γιατί η Βουγιουκλάκη που ήταν γεννημένη το 1933 και η ταυτότητά τη έλεγε το 1938. Αλλά 5 χρονάκια καβάτσωσε. Καβάτσωσε 5 χρόνια. Η Άλλης. Και κόμμενα 25 χρόνια να είναι νέοτερο. Έξυπνη η Άλλης. Μια χαρά έβγαλε γούστα. Πέρασε καλά. Τσαρπίνα, χωρίς να είναι το super duper ταλέντο. Ποιος? Είχε καλύτερες, χωρίς να είναι super duper κόμμενα. Έβγαλε. Τη Βουγιουκλάκη. Ναι, είτε για τσακπινιά, ρε φίλε. Μπουτού ήταν. Μπουτού ήταν, ναι. Πισινό, χοντρό ήταν. Είχε, αλλά μια χαρά. Αυτή είχε τους καλύτερους. Φαρδί μέσα ήταν. Καλά, εσύ τώρα την έκανες φάλαινα την έκανες. Ελέφαντα, ναι, εντάξει, μια χαρά ήταν, τσαχπινούλα ήταν. Κοντή ήταν. Εντάξει, κοντές μια χαρά, κοντή, μικρά τα αρωματάκια. Δεν ήταν αδύνατη, ήταν λίγο αυτή. Ναι. Το μάγουλο κούρμπα. Ναι. Ναι, λίγο τα ματάκια κτλ. Ναι, αλλά συνέντευξη όταν πήγες και την πήρες. Όπως, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, όπως η Μενεγάκη. Ναι. Α, αυτή, μοιάζει με Μενεγάκη. Ναι. Η Μενεγάκη, αυτό το σκαρί είχε. Κιταρίτιδες αυτά, κοντή. Δεν είναι κοντή. Αλλά ξέρανε. Κοντή είναι. Δεν είναι. 70 είναι. Πρέπει να 60 είναι. Θα στην φέρω πάλι εδώ και θα εκτεθείς. Άμα έχει 10 πόντους τα κούνη θα είναι ένα 70. Λες εσύ τώρα. Έξι, λέω εγώ. Πώς, από πού την ψηλή τη Μενεγάκη, μας τρελάνεις. Περίμενε. Ένα 59 είναι η Μενεγάκη, μας τρελάνεις. Ψηλή, λέει, είναι, λέει. Μενεγάκη ύψος. Λοιπόν, θα δούμε, ρε παιδί. Βρε τον άνθρωπο, ρε. Τι λέει. 1,70. Φρέσ' τη γράφη. Α, τη γράφη εκεί. Α, τη γράφη έλεγε και με τον Μπέλκα. Και σε λέω είναι 76 και δεν με πίστευε. Φρέσ' τον Μπέλκα. Α, τον Μπέλκα. Κοντή είναι, σου λέω. Η Μενεγάκη. Ναι. Παιδιά, θέλω να στείλουν ούτε όλο και κάπου θα την έχετε πετύχει τη Μενεγάκη. Αν είναι ένα 60 λε ή ένα 50. Ένα 59 είναι. Ναι, εγώ λέω ότι είναι 70. Από πού είναι ένα 70. Από το ύψο που έχει ένα 70. Πάντε πάλι. Α, ορίστε, θα κάνουμε τώρα υψομαχίε. Θα έχουμε υψομαχίε. Λοιπόν, πού έχω μπλέξει. Θα μα στείλουν. Και αυτοί, ναι, λοιπόν, ναι, και αυτοί, ναι, λοιπόν γράφουν οι μάπες τους στην κάμερα. Ναι, γράφουν. Αυτό είναι, έτσι, η επιτυχία. Να γράφει η μάπα σου στην κάμερα. 100%. Άμα η μάπα σου είναι ωραία στην κάμερα, σε θέλει η κάμερα, αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν. Τα άλλα όλα είναι ένα 60, είναι ένα 70. Όχι, εκεί τα ρίτητα δεν είναι, αυτά δεν μετράνε. Σε περιμένει ένας φίλος στο Σαντάσκι για ντοματόσουπα. Αμάν. Πού? Στο Σαντάσκι, λέει. Έφαγες, λέει, και έμαθα ότι σ' άρεσε.
Είμαστε ένα βούλγαρο. Ντοματόσουπα. Ντοματόσουπα. Τρελάθηκε, έβαζε και το πιάτο. Έβρο μου, βούλγαρε, του λέω. Τι, και τι το πιούρι και το κουτάλι και όλα αυτά. Μα τότε. Μιλάμε, ο άνθρωπο μάγευε στο. Συντοματόσουπα. Στην... Ναι! Αλλά. Πού το ξέρει αυτό. Αυτό είναι. Έμαθε ότι σου άρεσε, λέει και. Στο Σαντάνσκι. Στο Σαντάνσκι. Ντοματόσουπα, βέβαια. Ναι. 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 Συμβαίνουν και αυτά. Αυτό το θέμα θα σου αρέσει τώρα. Ο δήμαρχο Ναυπάκτου δεν πήρε επί 5 χρόνια μισθό και αγόρασε οικόπεδα για σχολείο και πλατεία. Ναι. Υπάρχουν και αυτά στην Ελλάδα μας. Γι' αυτό σου λέω πάντοτε υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ο δήμαρχος Ναυπάκτου, το λέω για να το εμπεδώσετε, επί 5 χρόνια δεν έπαιρνε φράγκο τσακιστό και όχι μόνο αυτό, αγόρασε οικόπεδα για σχολείο και, και για να. Να, ένας λόγος να μην τον ψηφίσουν. Αυτός. Mm. Αυτόν, φίλε, πρέπει να τον κάνουν και άγαλμα κιόλας. Όχι. Και να πούνε ότι είσαι φόρος ζωής ο δήμαρχός μας. Οι Έλληνες τον κάνουν αυτόν άγαλμα. Αυτό θα τον βάλουν σε κανένα κολοκοτρόνι. Αυτό τώρα. Αυτό τώρα σαν επειδή... τον κολοκοτρόνι, κανένα φυλάκι. Αυτό τώρα επειδή δεν θα κορομάνε από το Δήμο να κλέβει και να κάνει, δεν θα τον ξαναβγάλουν δήμαρχος. Το λέω. Ναι, ναι. Ναι. Τι ναι, ναι, ναι. Τον κολοκοτρόνι, δεν τον σουβλήσατε. Ναι. Το διάκο ποιον έβαλατε, το κάνετε ροζ μπιφ να πούμε. Ροζ μπιφ. Ναι. Από πάνω και από κάτω. Βρε λαμόγια Έλληνες, τέτοιους δημάρχους δεν θέλετε. Δεν θέλουμε τέτοιους. Εσείς θέλετε λαμόγια να κάνουν δουλειές, να δίνουν προμήθειες, να διορίζουν, ξέρω εγώ, να βάζουν μέσα το Δήμο, να κλέβουν, ξέρω εγώ, να βάζουν 16 εκατομμύρια το Δήμο και να πηγαίνετε μετά στο δικαστήριο και να τον υπερασπίζεστε. Ναι. Καλημέρα κύριε Ταχιάο. Καλημέρα, καλημέρα, είπα, ναι. Δεν είναι ούτε ένα 55, ούτε ένα 60, ούτε ένα 70, κοντά στο 165, 166 είναι. Λέει ένα φίλο που την έχει δει από γιατί κοντά. Γιατί έκανε... την έχει δει από κοντά, χειραψία έκανα, λέει μαζί τη. Άσερε τώρα που ήταν 65 με νεκάκι. Με την τακούνι, γυμνή από κάτω η φτέρνα πια. Ναι, ναι, την είδε καλοκαίρι στη θάλασσα, λέει με σαγιονάρα. 1,59 στο λέω. Εφαγώθηκε. Λοιπόν, Πασχαλάκη έχει συνέδευση σήμερα φοβερή, τρομερή. Σε ποιον δίνει. Μέτρο που εδώ σε εμά δεν αυτό να το λε. Αλλά το φιλαράξιο εδώ μιλάει για πάρα πολλά θέματα. Δεν διαλέγει την κορυφαία του απόκρουση και για να μην το κουράζω γιατί θα πρέπει να την πάρετε να διαβάσετε, θα δώσουμε και την ψυχή μας για το Champions League. Λέει, είναι ο μεγαλύτερος στόχος μας πλέον από εδώ και πέρα. Καλά, ας πει και να μην πει, δεν τρέχει τίποτα. Όχι, πρέπει να μπει ο Πάοκ. Πρέπει να μπει για το financial fair play. Γιατί ξέρεις, η φίλη σου η City κινδυνεύει να αποκλειστεί από την Ευρώπη λόγω financial fair play. Τα ξέρω αυτά. Γιατί έχει φτάσει το budget σε ένα δις. Ας βγει ένα λαμόγιο λογιστή, θα τα κάνει τα συμβόλαια διαφορετικά. Ναι, αλλά αυτά δεν μπορείς να κάνεις, φίλε, στην Αγγλία και στην Ευρώπη. Αν έχει τσουβάλι μαύρα λεφτά, τι θες κάνει. Τσουβάλι, με τσουβάλι μαύρα κιόλα. Και άμα τα δίνει τα μαύρα. Γιατί άμα πει ο παίκτη, δώσει και τα μαύρα και του πει δεν τα δίνω, μετά μπλέκει η ιστορία. Ναι, μπλέκει μετά. Μπλέκει, έχει δίκιο Κωνσταντίνο. Ο παράγοντα ο σωστό λέει 100 ραπτόπουλε χιλιάρικα και 100 τα μαύρα. Ναι, άμα, ο σωστό. Ναι, ο σωστό. Και άμα να μαλώσουμε και του πω που είναι τα μαύρα και με πει μαύρα δεν έχει. Γιατί πω ρε φίλε, δεν είσαι σωστό στη συνεργασία. Ναι, 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 ναι. Έχει καλού εργοδότε που δίνουν και τα μαύρα και άλλου εργοδότε που λένε δεν σου δίνουν αυτά, δεν είναι γραμμένα. Η City λοιπόν να βρει ένα λογιστή που να δίνουμε τη σακούλα και να. Και μαύρα και άσπρα και καθαρά. Και μπράβο, Κωνσταντ, τι ωραία απλά. Πώς θα κουνηθεί το χρήμα. Πώς θα απλοποιήσει έτσι, αγόρι μου, τα έχει κάνει. Λες και είναι ένα και ένα. Όταν δύο. Υπάρχουν λεφτά, τα πράγματα γίνονται απλά. Γίνονται εύκολα. Γίνονται ναι, απλά. Ναι. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά. Και όσα δεν λύνονται με λεφτά, Κωνσταντίνε, λύνονται. Με περισσότερα λεφτά. Ακριβώς. Τελείως. Και τελειώσαμε. Άντε, μπράβο. Τι ωραία πράγματα. Φώναζε ο Ψωμιάδη. Ναι. Δεν με βάζουν στα. Ο Παναγιώτης. Α, ήταν ο Ιβανόφιο προχθές. Ναι. Και φώναζε. Τι φώναζε. Ήρα έτσι απλά και τέτοια. Δεν το ρωτήσατε ήρα... η θύρα 10. Δεν ξέρω, ήταν ο Ιβανόφιο. Είχαμε ραπόρτο. Λέω, πρόλαβε, πήγε και Ιβανόφιο, πάει και στο Βικελίδης, θα φύγει στην Τούμπα. Τι κάνουν αυτοί οι πολιτικοί, ρε φίλε. Είναι ασύλληπτοι. Διαμαρτυρήθηκε. Ναι, ναι, γιατί. Γιατί δεν με φωνάζει κανένα κανάλι, λέει με κτλ. Και είχε δίκιο. Και σήμερα. Ναι, ποιο ο φώναξε. Όπεν. Να τον είδα εγώ δεξιά. Να τον είδε εκεί με τον Χασακόπουλο αυτόν εκεί. Μα αυτή την Πασοκομούρη τον πάρει τον Χασακόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Τον είδε. Να την Πασοκολάγνα. Ορίστε, βρε Κωνσταντίνε, τζάμπα τζάμπα έκανε σε παράπονα. Λοιπόν. Εγώ έκανα παράπονα, ρε. Ναι. Ψωμιάδη έκανε παράπονα. Ναι, για τον Ψωμιάδη. Καλά έκανε και τι να μην τον βγάλουν δηλαδή. Λοιπόν. Το πουλ γιατί να μην την βγάλουμε εμεί εδώ. Πρέπει να την βγάλουμε. Ξαδερφούλα του Κυλώνη. Του Κυλώνη, ξαδερφούλα του Κυλώνη. Και αυτό ο Κυλώνη τσουβάλι δεν κουνιέται. Κοιμάται όρθι. Θα ρίξει και πήρε βάλιουμ. Κουνήσου ρε τσουβάλι να μπει στην ΕΡΤ. Να πάρει. Α, να μπει στην ΕΡΤ, λες. Του έλεγε η Δήμο προχθέ εκτό αέρα. Τάνια. Ναι. Θα πάει στο τελικό του Champions League. Και καλά του είπε, του άνοιξε τα μάτια. Του τάνοιξε. Ναι, θα λέει. Πάλι καλά που δεν έκανε. Πήγε ο Κυλώνη εκεί σαν το χαζόν. Του τάνοιξε τα μάτια. Κάτσε να σου. Λέει. Εξαδερφούλα μου είναι. Σιγά δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ο Άλεξ. Μην σαν τον Άλεξ τον. Και τι του είπε το τσακάλι. Η Τάνια. Η Τάνια. Τι το είπε. Και γιατί δεν του λες. Λέει, να μπεις με συνεδρία, πάρεις κανένα 1,5 χιλιάρικο. Α, αλλά, να η Τάνια. Ρενοτοπούλου, καλημέρα. Βάλτε το Κυλώνη στην ΕΡΤΡΙΑ εκεί πέρα. Έχετε τόσα αμαία εκεί πέρα μέσα. Τι πράγμα είσαι, δεν τρέπεσαι. Μη, κακό, όχι, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, Γαλατά Σαράι. Ρενοτοπούλου θα δώσει 8 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ.
Θα δώσει Νοτοπούλου το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί θα σα δώσει 8 εκατομμύρια. Εμεί δεν θα πάρουμε τίποτα. Το κήπεδο θα πάρει. 8 εκατομμύρια. Ναι, για ποιο πράγμα. Τι είναι αυτό, καινούριο ραπόρτο. ΕΡΤ. Τι είναι αυτό. Τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δικαιούται να τα δώσει. Δικαιούται 8 εκατομμύρια, αν είναι ισόρροπη. Δικαιούται 8 εκατομμύρια. Καμπλούκο και αίτο, δεν κατάλαβα. Όταν ο Ολυμπιακό θα έπαιρνε τα 13-15 σε εποχέ ισχνών αγελάδων καλά. Τώρα δεν θα πάρει ο Ταμπλούκο 8. 8 εκατομμύρια να πάρει. Ρε συστημικέ να πούμε. Τι συστημικέ. Ποια ομάδα θα φέρει παιχταράδε να την κουστάρει, τη βλέπει όλη η Ελλάδα. Ποιο θα χώσει λεφτά να τον Ολιβέρα θα φέρει παιχταρά. Και άλλου θα φέρει. Ποιο θα φέρει. Αυτού που κάναν double φέρει. Τον Αγμπόμ. Τον Αγμπόμ. Σε χαλάει ο Αγμπόμ. Καλό είναι, άλλο για 8 εκατομμύρια. Κάτσε μην έρθει αυτό εδώ, είναι θηρίο Αγμπόμ. Δηλαδή με συγχωρεί τώρα. Ναι. Καλό είναι ο Πέλκα και ο Γιαννούλη. Ναι. Εγώ του αγαπάω. Βέβαια. Και ο Λιμιό. Και ο Λιμιό. Πεπαλίκα. Το Λουτσέσκου ταξιδεύει 3 ώρα. Καλό ταξίδι. Ο Λούτσι, ο Λούτσι. Ο κορυφαίο προπονητή. Καλό ταξίδι. Να του πω με το αεροπλάνο, 3 ώρα θέλει. 3 ώρα θα πάει η Ρουμανία να πιει το κρασάκι, να χαλαρώσει, να ξεκουραστεί το παιδί. Ναι. 300 κίνητα περιουσία λέει, έχει, το ξέρει αυτό. Είναι μπομιβέρο άνθρωπο. Ναι. Δεν είναι κανένα λιμοτάγαρο να λέει δώσε μου κανένα. Έχει άπλες. Ο γιος του λέει εργοστάσιο μπύρα και τέτοια. Τον είδαμε τον γιο του στο τελικό κυπέλλου, 2 μέτρα είναι. Πρόσεξε. Ναι. Δεν νοιάζει τα μέτρα, τα λεφτά με νοιάζουν. Έχει και 2 μέτρα λεφτά, πολλά λεφτά. 2 μέτρα είναι λέει. 2 μέτρα, ναι. Λοιπόν, είναι αυτή τώρα για 8 εκατομμύρια η ΕΡΤ. Καλή είναι, αλλά. Άμα σε φέρει παιχταράδε, να φέρει το προϊόν, το ανεβάζω, το αναβαθμίζω, να μην πληρώνει. Ένα πόντι, κυρία Νοτοπούλου, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, να την πει. Καλά, δίνει 8 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ τη συμβόλαιο τηλεοπτικό. Με συγχωρεί. Έχετε μαζέψει εκεί τη Σάρα και τη Μάρα. Και δεν πάει να βάλει τον ξάδερφό στο κυλόνι μέσα. Εφαγώθηκε, το βλέπω αύριο το κυλόνι, είναι συνεδρία κατευθείαν. Μα, του έλεγε Δήμου. Γιατί δεν τη λες, τη φωνή τη βραδιά. Ναι. Να σε σώσει, την αδερφό. Άνοιξε το στόμα ο Κιλώνης. Κλείσε το στόμα, ρε χάφτα. Σιχούλα. Σιχούλα. Πόσο εκεί πέρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, Γαλατά Σαράι. Άκου τώρα. Γαλατά Σαράι. Άγιαξ. Ναι. Ζάσμπουργκ. Τι Ζάσμπουργκ. Αυτέ οι ομάδε έχουν πάρει το double φέτο στην Ευρώπη. Μπορεί να το πάρει και η ομάδα σου η City. Ναι. Άμα πάρει το τελικό με τη Watford. Ναι. Αυτές οι ομάδες μπορούν να κάνουν double από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έτσι από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Γιατί είχαν βάλει και οι τρεις αυτές στόχο τον Πάκου, που το πήρε πρώτο στο double. Εντάξει. Και είχαμε δηλώσει στην Τουρκία για τον Λουτσέσκο, τον αποθεώνουν, ότι μετά από τόσα χρόνια έχει πάρει double στην Ελλάδα ομάδα. Και αυτός είναι ο Πάκου που είχε πάρει τελευταίο πρωτάθλημα πριν 34 χρόνια. Αποθέωση του Πάου κοινώς και στην Τουρκία λόγω ρασβά Λουτσέσκου. Έλληνας προπονητής double. Πώς λένε, ο Πετρόπουλος. Ο Πετρόπουλος έκανε μόνο, Έλληνας. Έλληνας, ναι. Ναι. Ήρθε χθες εδώ ο Λάμπρου. Είναι εδώ πλέον, και Ελλάδα. Πολύ καλά, και πολύ καλά έκανε. Ο ΠΑΟΚ θα του κάνει νέο συμβόλαιο για το ανεβάσει τη ρήτρα σε 7,5-8 εκατομμύρια. Πώς, τρία είναι τώρα. Τρία είναι τώρα. Θα το ανεβάσει και για ανεβάσει τη ρήτρα, το σάλαρι. Ναι. Το ανεβάζει και το σάλαρι, θα το ανεβάσει και τη ρήτρα. Και δεν μου λες τώρα, ναι. Ήρθε ο Λάμπρου. Ήρθε. Πήρε ο Λάμπρου τίτλο με τον ΠΑΟΚ. Όχι. Δεν πήρε. Μου αρέσει ο Λάμπρου. Μα αρέσει φυσικά. Το ανεβάζει το μισθό. Ναι. Ωραία. Τον Μπέλκα δεν πρέπει να τον ανεβάσει το μισθό. Θα τον ανεβάσω γι' αυτό. Α, θα. Ρε φίλε, εννοείται. Τι είναι. Μπέλκα, άμα θες να το δούμε βάσει. Πόσα παίρνει ο Μπέλκα. 5 εκατοστάρικα. Δεν πρέπει να πάρει 1 εκατομμύριο. Κοντάκι, ή δεν ξέρω τι θα κάνουν συμφωνίε τέλο πάντων. Ναι. Ο Πάουκ του δίνει ή θέλει να τον πουλήσει. Εδώ κάνει ρεπορτάζ. Ναι. Εδώ κάνει ρεπορτάζ. Ο Πάουκ τι λέει για τον Μπέλκα. Του δίνει 1 εκατομμύριο. Το πιστεύει ή θα τον πουλήσει. Ο Πάουκ τον πιστεύει, αλλά επίση ο Πάουκ αυτό ξέρω. Το αλλά να ακούσει. Το αλλά. Ότι όλοι αγοράζουν και όλοι πουλούνται. Αν έρθει πρόταση και ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να πουλήσει και παίχτες. Να πάρει τηλέφωνο τον Καγκάση τώρα. Ναι. Ή τον τεχνικό διευθυντή. Ναι, θα σου πει αν μας έρθει πρόταση πολύ μεγάλη και είναι για την ομάδα συμφέρουσα η πρόταση, θα το σκεφτούμε και θα το δω. Όποιος και να είναι. Δεύτερη ερώτηση. Και ο Πασχαλάκης να είναι και ο Πέλκας να είναι και ο Βαρέλα να δεύτερη είναι. Ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Ναι. Θα του κάνει συμβόλαιο 1.900.000 που θέλει. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, ναι, πάρα πολύ πιθανό. Θα σου απαντήσει αυτό, πολύ πιθανό. Ναι, πολύ πιθανό θα σου πει. Γιατί έχουν, έχουν μπει κάποια πράγματα. Θα σου πει, δεν ξέρω. Στο χρονοτούλαπο να γίνουν σταδιακά. Α, αυτή την εβδομάδα ο τελειώνει Πέλκας, το ο θέμα. Ο Πέλκας είναι 25,5 χρονών. Ναι. Μέχρι τα 30 θέλει να κάνει 5 χρονιές να πάρει λεφτά. Ναι. Λογικό δεν είναι. Μέχρι τα 32-33. 30 σου πω εγώ. Ναι. 5 χρόνια. Ναι. Και θέλει να τα πάρει από τώρα. Λοιπόν. Εγώ θα σου πω ότι δεν θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Πέλκας. Με το σκεπτικό το δικό μου. Ο Πέλκας θέλει να τα πάρει. Σωστά. Και καλά πρέπει να ο τα πάρει. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να τα δώσει, θέλει να τα πάρει. Δεν από το ξέρει αυτό. Δεν το ξέρει αυτό. Δεν το ξέρει αυτό. Βάζει στίγμα που λέει. Δεν βάζω στίγμα για τίποτα, αλλά δεν το ξέρει αυτό. Μασάζ έκανε, ρωτάει το φιλαράκι μου. Η Ρόξη με έκανε. Πήγε εκεί που σου. Ήρθε εδώ η Ρόξη. Ποια Ρόξη. Η Πιγμάκο. Σε έδιρε. Μέγαλε τα φώτα. Σάλαξε. Μάλιστα. Μου πήρε τι κύλε από πάνω. Τι πήρε τι κύλε όλε. Η Ρόξη κάνουμε boxing 22 χρόνο κοριτσάκι. Ναι. Λοιπόν, πήγε σε ένα ξενοδοχείο στην Χαλκιδική. Μάλιστα. Και κάνει, πώς το λένε, σεζόν. Ναι. Και έρχεται κάθε 10 μέρες, λέω, Ρόξη, σώσε με. Λέει, πω, λέει, θες, λέει, πάτημα, λέει, είσαι, λέει, σαν. Ναι. Ήρθε εδώ με το κρεβάτι. Λέω, με το κρεβάτι ήρθε εδώ. Λένε, σε έστωσε κρεβάτι. Ποια είναι αυτή.
Λέω η ρόξη. Ποια ρόξη είναι αυτή. Να με κάνει μασάζ. Αμέσως η άλλη. Πονηρή. Τι μασάζ λέει. Ναι, καλά. Αυτούς σαλιάρδες τους ξέρουμε. Σαλιάρι θα έρθει με το κρεβάτι εδώ. Βλάκα το λέω. Ναι, Κωνσταντίνε μου. Ναι. Και η ρόξη σε έκρασε, πέταξε τα μάτια έξω. Κράκ, κρίκ, κράκ. Έσπαγε. Ξαναφτιάχνω ζητήσεων. Playmobil σε έκρασε. Κοίταξε εδώ. Εγώ παλεύω με τα αυγενικά. Έχω λόγω προπόνηση πολλά κτλ. Και γυρατιών. Και η μπάγκερ πάει για ντάμπλ. Ναι, ρακ. Κράτ, κρούτ, κράτ. Με σήκωσε λίγο, με ανάταξε με τα. Σε άλλαξε τα πιθέρια. Ναι, τι σκύλε. Ωραία. Λοιπόν, σκανάρει την αγορά ο Άρης. Ναι. Ψάχνει παίχτε. Ψάχνει παίχτε γιατί πιθανότατα κάποιοι θα του φύγουν. Ο Σουηδό, ο φίλο μα ο Σούντγκρεν, καλό χρυσό, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Να γελάσει. Τι να γελάσει, ο ρεπορτάζ. Σε πού να γελάσει, άστο ρεπορτάζ. Ναι. Ξέρει τι με θυμίζει ο Άρης. Τι σε θυμίζει. Εμένα. Τι. Πάω έξω από τι Mercedes, από τι Porsche και από τι Audi τα μαγαζιά και κοιτάζω απ' έξω τι βιτρίνε. Ναι. Κοιτάζω. Κοιτάζεις, οι πολιτές με ξέρουν. Γραπτό, παίρνω από εδώ, πιείς καφέ. Ναι. Τι λες, ωραία μάξι εκείνο, ωραία μάξι τ' άλλο. Πόσο κάνει αυτό, 38.000. Αυτό, 42. Α, πολύ ωραία αυτοκίνητα. Μπες μέσα, μπαίνω μέσα. Ωραίο σαλόνι. Ναι. Βγες έξω. Φύγαμε, παίρνω το κόλλο, το καφέ μου. Φέξω, το έτσι είναι ο καρυπίδης. Μυρίζεσαι, το τρελό. Εγώ είμαι τρελό. Ναι. Εγώ είμαι τρελό. Δεν μπορεί να πάρουν το ρόζ. Να μείνει ο ρόζ. Ο ρόζ είναι σε αναμένα κάρβουνα και αυτό και η Λουριάν. Υπάρχει ένα θέμα με τη ρήτρα 300.000. Πάει αυτό. Ο Γκαρσία δεν μένει. Ο Ματέο, ο Γκαρσία. Θα τον πάρει δανεικό η γάτα Διαμαντόπουλο. Αυτό είναι ένα μεγάλο αγώνα που δίνω. Λοιπόν, ένα ρόζ, δύο Γκαρσία. Ή έστω 50% κάπω να βρει έναν τρόπο. Ναι, ναι. Τρία. Σεντερφόρ. Πήρε τηλέφωνο ο Διαμαντόπουλο στον Καρυπίδη. Του λέω Καρυπίδη, θέλω center for. Του έχω, σου έχω λέει τρεις. Ξέρω εγώ το ρεπορτάζ. Τρεις. Τρεις. Καλή, πολύ καλή, πόσο κάνουν τόσο. Κοίτα βρες καλά δανεικό, λέει. Κοίτα βρες καλά δανεικό. Αυτό που ξέρω για τον Ματέο Γκαρσία, γιατί το ρεπορτάζ και εγώ το ξέρω καλά, είναι ότι η Las Palmas, από την Ισπανία το ξέρω το ρεπορτάζ, η Las Palmas δεν το θέλει με την έννοια ότι καίγεται, θέλει να ρίξει τον μπάζετ γιατί ξαναέμεινε σε γούντα division και τον πουλάει. Το θέμα είναι αν μπορεί ο Άρης να τον αγοράσει. Η Las Palmas δεν πρόκειται να τον πουλήσει για ψωμί. Εδώ ο Ολυμπιακός δεν δίνει λεφτά. Ναι. Ο Βρούτος θα πούμε. Θα δώσει ο Άρης. Θα διαβάσουμε μετά από το σένα, σου πω τι γίνεται εκεί με και το σένα. Και το κακό με τον Άρη ναι. Είναι ότι ο Βρούτος είναι να πούμε νοχελικός στο ρευστό και δεν μπορεί να κάνει παιχνίδια. Να του πάρει για παράδειγμα το Βέλεθ με ένα 200, ένα 300 που θέλει ο Άρης. Ναι. Βαλούτα είναι ο Βέλεθ. Ναι. Ο Βέλεθ είναι καλό στόπερ. Μια χαρά είναι ο Βέλεθ. Αλλά ο Βέλεθ βαλούτα είναι... δεν είναι, εγώ διαφωνώ. Σου πω που είναι βαλούτα. Ναι. Θλασσάκια είναι. Α, είναι επιρρεπή στον τραυματισμό. Ένα αυτό. Εμένα ο Βέλεθ με εξέδεσε. Γιατί στην αρχή έβλεπα άλλο παίχτη, αλλά με εξέδεσε. Έτσι τα λέω κι εγώ. Ένα αυτό. Ναι. Και κάνει γκολ στον αέρα. Αυτό πολύ σημαντικό για τον στόπερ. Γκολ στον αέρα, κατεβάζει την μπάλα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό για τον στόπερ. Αλλά στο πέλαγο, στα πολλά τα μέτρα. Πνίγεται. Είναι λίγο βαλούτα και ναι. Εκεί. Ναι. Είναι όμω στα μικρά μέτρα πολύ καλό στόπερ για μια ομάδα μικρή σαν τον Άρη που μπορεί να παίξει την άμυνα πολύ καλύτερα. Ναι. Δηλαδή, στο Ολυμπιακό δεν μπορεί να παίξει δηλαδή. Όπως αξιολογείς. Όχι. Όχι λες. Στα μεγάλα μέτρα. Όπως ο Χατζη Ισαΐας δεν μπορεί να παίξει τον ΠΑΟ. Θα δούμε τι θα γίνει γιατί με τον ΠΑΟ. Ναι, ο Χατζη Ισαΐας είναι αργός. Και επειδή είναι αργός. Δεν είναι αργός. Άκουσε με. Δεν είναι αργός. Το ξεκίνημα. Ναι. Αυτό είναι. Άλλο αργός. Το ξεκίνημα τα πρώτα δύο μέτρα. Δεν έχει... δύο μέτρα. Πρώτα πέντε μέτρα. Δεν έχει έκρηξη. Φεύγει όπως το Κόρδοβα με κογκάζι. Ναι, δεν έχει αμάξι. Ναι. Αλλά στο σε τρέξιμο... κορνάρουν από πίσω. Φύγε λέει πράσινο. Εσύ ρε, μέχρι παιδιά, να πατήσει μπλεκτ να αλλάξει ταχύτητα. Ναι. Ανηφόραμα έχει. Δεν φεύγω με τίποτα. Προς και μούντζες. Χαντζησαΐας. Μου πάνε να με δίνουν στον δρόμο. Μια μέρα με είπε ένα. Τι σε είπε πες γιατί έχουμε να πούμε χορηγούς. Είχε ανηφόρα φανάρι. Πάω να φύγω. Σβήνει η μηχανή. Ωραίο. Τι με λέει. Μπράβο, άντε ρε Χατζη Ισαΐα, κουνήσου. Σιγά μη σε πέσει. Με γνώρισε όμως. Α, εντάξει, έτσι ναι. Λέω συγγνώμη ρε φιλαράκι, κόρδο. Αργό είναι, λέω. Έχω το κόρδο. Χατζη Ισαΐα, κουνήσου. Θα επιστρέψουμε με τα θέματα Super League εκεί όπου η ΕΠΟ αποφάσισε τελικά να μην κάνει δεκτό το αίτημα για τις 14 ομάδες. 12. Τέλος. Είχαμε άσχημη εξέλιξη. Αυτοί οι 12 θα παίξουν δύο γύρους. Ναι, τρεις μπορεί να παίξουν. Τι πώς θα γίνει. Όπως γίνεται. Παρά στα έχουν αυτοί. Ξέρουμε λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες όχι. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, τα καταστήματα WIND λασάρουν μια ανταγωνιστική υπηρεσία. Το One Day Service είναι μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα WIND, WIND Support Services Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα WIND και την επόμενη εργάσιμη μέρα θα βρείτε το κινητό σας στο κατάστημα επιδιορθωμένο. Επίσης παίρνετε δώρο και ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας, άμεση επισκευή στη δική σας συσκευή στα καταστήματα WIND. Έρχεται Κωνσταντίνος Δαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων, ένα κομψό διαφημιστικό, πόσο κάνα 20 λεπτό, 25 λεπτό, πόσο Θανάση μου και επιστρέφω σε λίγο.
ξενύχτη τέλος, φίλες και φίλοι, τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη μέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερα και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος. Και με το χαμηλότερο μάλιστα κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε τη νύχτα όπως εσείς θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Μπορούν να σας λυθούν πάρα πολλά ερωτήματα όπως πώς μπορείτε να αλλάξετε τον προμηθευτή του ηλεκτρικού ρεύματος, αν υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή προμηθευτή και ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να αποκτήσετε το πρόγραμμα Volton One. Χθες είχαμε τον νικητή Τζόκερ να παίρνει 6,9. Πού λες να πήγε το τυχερό δελτίο? Πού? Στην Κέρκυρα. Θα τον πάρουν χαμπάρι εκεί πέρα οι γκάγκστερ. Στην Κέρκυρα. Θα τον απαγάγουν. 6,9. Με τον καλό τον λόγο κατευθείαν. Όλο σκέφτεσαι Τζόκερ, απαγωγές σκέφτεσαι. Και τι θα σκεφτεί αυτό? Δεν θα το πει ποτέ σε κανένα ποιο είναι αυτό. Πώς θα το πει? Θα πάρει αμάξι, θα πάρει σπίτι. Δεν θα πάρει ένα αυτοκίνητο. Θα πάρει ρούχα, θα βγει γκόμενα. Εντάξει, θα τα κάνει νορμάλ. Μόλις μάθουν οι γκόμενες ότι πήρε τα λεφτά, τον ορμήξουν. Θα τον σαν να είναι ροκστάρ από κάτω. Τον αγαπάνε, ναι, είναι καλοφτιαγμένο. Λεπτά αισθήματα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον τύπο τη χώρα μα γενικότερα. Ενώ ένα φιλαράκι πολύ σωστά το έθεσε, εκείνο δεν το είπα. Τι? Εσύ, Κωνσταντίνε, 3 εκατομμύρια παίρνουν οι ομάδες σχεδόν που ανεβαίνουν κατηγορία. Ο Πάκου να μην πάρει 8, γιατί το είπες και την ώρα με υφάκια. Ποιος παίρνει 3 εκατομμύρια? Οι ομάδες που ανεβαίνουν ποια κατηγορία. Ποια ομάδα πήρε? Ποιες ομάδες ανέβηκαν κατηγορία? Ο Άρης. Ναι. Ο Άρης, ποιες άλλες? Ποιος ανέβηκε? Ο Όφη, 2, κάτι. Να μην πάρει ο Πάκου 8 που είναι ταυλούχος πρωτάθλημα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ να πάρει ο Πάκου. Να μην πάρει διπλάσια από αυτούς που ανέβηκαν. Κοιτάξτε το λίγο αναλογικά. Όταν πήρε ο Παναθηναϊκός 4, ναι, τον βρίζαμε εδώ. Πότε πήρε 4? Μα την έρθει. Ο Παναθηναϊκός στη στιγμή είναι ο 7ο πρωταθλήματος. Περίμενε. Τον βρίζαμε, ναι, και λέγαμε σε έσωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, Παναθηναϊκέ, ναι, το κράτος. Ναι. Αν πάρεις εσύ 8,5 να μην το πούμε. Εγώ τα παίρνω γιατί τα αξίζω όμως τώρα. Ρε παιδάκι μου. Αυτή τη στιγμή είναι ο Άρης πήρε από την ΕΡΤ, ναι, κάπου 2, τόσο 3, 3 εκατομμύρια. Ναι. Και είπαμε, ναι, ότι ο Άρης είναι μέγεθος. Ναι, έχει κόσμο. Ναι. Είπαμε όμως ότι ο Άρης. Οι Παοξίδες το είπαν. Ναι. Σωστά το είπανε. Τι είπαν σωστά? 3 εκατομμύρια τι? Πολλά λες. Θα τα παίρνεις από ιδιωτικό κανάλι 3 εκατομμύρια. Κάτσε τώρα, τα δούμε εδώ. Ναι. Θα παίρνω 3 εκατομμύρια από ιδιωτικό κανάλι. Αν δεν έπαιρνε 3, θα παίρνει 2,5. Ρε, θα έπαιρνε 3 εκατομμύρια. Μικρή απόκριση. Θα έπαιρνε. Ναι, μικρή. Ο Παναθηναϊκός θα υπήρχε ομάδα, η κανάλι που του δώσει 4 εκατομμύρια με τον Μπουζούκι και τον Σαλάμι. 4 δεν θα παίρνε. Μα αυτήν την ομάδα που φέτος όχι. Να, ορίστε, έρχεσαι στα λεγόμενά μου. Υπάρχει ιδιωτικό κανάλι που θα δώσει 8 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει. Άρα, είστε κρατικό δίαιτη. Ο Άρης, ναι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κάτσε ακόμα τόσα χρόνια. Αν τα πάρει. Αν τα πάρει, ναι, ναι. Παραπάνω από όσο αξίζεται θα πάρετε από το κράτος. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πουλάει το ότι, είναι, το ότι είναι στην κορυφή. Έχει, είναι καλοντημένος. Όλοι θέλουν να τον δούνε. Είναι η ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι πουλάει. Τι να κάνουμε, εμπορικός. Όταν κάνεις ένα σουξέ, μια επιτυχία. Το για το, είπα, ναι, για τον Άρη ότι τα παίρνει από το κράτος. Αν θες να πεις τώρα για τον ΠΑΟΚ, για να είσαι τίμιος. Το είπα. Το πες. Υπερβολικό ποσόν για τον ΠΑΟΚ από την ΕΤΑ. Πόσο θα έδινες εσύ? Το πολύ 4 εκατομμύρια. Κάτσε ρε φίλε, 3 παίρνει ο άλλος, 4 θα πάρουν τα μπλούχος. Πλάκα με κάνει. Ποιος παίρνει 3? Ο Άρης. Ο Παναθηναϊκός παίρνει 4. Ναι, 4 παίρνει ο Παναθηναϊκός, άστον τον Άρη. Με τον Μπουζούκι και με τον Λίμπερ. Με τον Χατζημανουιλίδη. Θα πάρει τα ίδια πάγκο. Το ίδιο κόσμο με τον Παναθηναϊκό. Σε όλο τον κόσμο. Πουλάω πιο πολύ. Άλλο αυτό. Θα κάτσουν οι Παναθηναϊκοί που είναι περισσότερο να δουν όλη την ομάδα του. Όχι. Ο Παοξής θα κάτσει όμως. Με αυτό λέμε. Άρα εδώ ναι. Ναι, εδώ ναι. Άρα πρέπει να πάρω παραπάνω. Ναι. Τέλος πάντων. Αλλά όχι 8,5. Είναι πολλά λες. Αλλά αφού έχετε άκρες με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ναι, αλλά αφού τώρα θα έρθουν οι άλλοι. Γιατί δεν κάνετε ένα ντου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, πώς το λένε αυτό εδώ πέρα. Ναι, αφού δεν βάζει υπογραφές. Δεν σας δίνει το καρτί. Τα πήρατε από όλα τα. Ποιος είναι Υπουργός Περιβάλλοντος? Πρέπει να το βρούμε. Μη με λες πρέπει να το βρούμε. Πρέπει να το βρούμε. Είσαι τσάκαλος μεγάλος, είσαι. Περιβάλλοντος. Δεν έχουν βάλει. Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ποιος είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος? Δεν έχουν βάλει εδώ. Θα του κάνουμε ένα τραπέζι στη Μακεδονία. Αλλά εκεί το πας, έτσι. Στείλουμε δύο Ρωσίδες εκεί να του κάνουμε μασάζ. Αλλά όχι την Ρόξη. Η Ρόξη καημένη μόνο μασάζ κάνει. Μόνο μασάζ κάνει άλλο. Α, εσύ είπες γενικότερο μασάζ. Ο Σταθάκης. Ο Σταθάκης, βιογραφικό. Τι είναι, κύριε Σταθάκη, πάμε. Αυτό να έχει εδώ πέρα. Λέγε τι, πού γεννήθηκε, τι έκανε. Λέγε. Χανιώτης. Χανιώτης. Ναι. Πού μένει, πού κάνει, το σπίτι του πού είναι. Δεν ξέρω πού μένει. 65χρονος είναι. Να είναι στα Χανιά η καταγωγή του. Ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Ωραία. Σπούδασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πήγε, έκανε μεταπτυχιακά στο Νιουκάσλο. Πού μένει? Στην Αθήνα μένει τώρα. Πού, Περιά?
Α, θες να. Οδό! Οδό να πάμε με. Όχι, ρε, ναι. Πού μένει ο άνθρωπος. Δεν λέει εδώ πέρα που μένει το σπίτι. Λοιπόν, πού εκλέγεται. Σπούδασε στο Χάρβαρντ. Εντάξει, υπομονωμένο άνθρωπο. Πού εκλέγεται. Δεν ξέρουμε πού εκλέγεται. Ψάξτε να βρείτε πού εκλέγεται, γιατί δεν μπαίνει υπογραφή. Ναι. Τσουβάλια κουνηθεί. Γρήγορα, μπάμπα, μπάμπα. Τσουβάλια φτάνει. Πάμε πρωτοσέλιδο. Ακόμα με το Πασχαλάκι, το κύπελο ασχολείστε, ρε τσουβάλια. Την υπογραφή δεν μπαίνει. Τρει μέρε, ρε Κωνσταντίνο. Η ομάδα είναι αυτό που δεν βάζει την υπογραφή. Πού εκλέγεται. Α, μα αυτά κοιτάξτε. Πάω πάντω από κλείδε να είναι. Ρε παιδάκι μου, λέω. Πού εκλέγεται, ναι, βρε, ποιο ομάδα είναι, ποιος από πού παίρνει ψήφους, ναι. Υπουργείο Περιβάλλοντος, ναι. Πέστε τον Τσίπρα να τον βγάλει, να βάλει ένα τσακαλώτο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Να πάρουμε τις υπογραφές, μάνι, μάνι. Να πάρουμε τις υπογραφές, τελειώνετε ρε τσουβάλια πρωί, ναι, πρωί, ναι. Σας θα ανοίξω τα μάτια εγώ. Ορίστε, τώρα να πούμε. Βάλτε τον Κωστή Υπουργό για 2-3 μέρες να δεις, σε ποιο Υπουργείο θα πήγαινες. Σου λέει μια εβδομάδα. Όποιο είχε την μεγαλύτερη προμήθεια. Κάτσε αυτή να μας τα πει τώρα εδώ. Ο νικητής είναι. Φίλε. Εντάξει, σε λίγο θα το ανακοινώσω. Τι επίθετο έχει. Σε λίγο. Κάτσε, γιατί είπε αυτό τον φοβάμαι. Αυτό, έχει δίκιο. Με αυτό το επίθετο. Φέρε το διαβάσω. Όχι, όχι, δεν σου δίνω. Λοιπόν, θα το αναφέρω. Τώρα είναι και 20. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος. Ναι. Τι ναι. Το άλλο. Το άλλο θες. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγκιοζίδης. Σταμάτα ρε εσύ, σταμάτα. Μα επίθετο είναι αυτό. Γιατί μια χαρά. Καραγκιοζίδης, Γιώργος Γιωρίκα, πάρε και σκίστονα. Έτσι, και Πόντιος και Καραγκιοζίδης. Ναι, και Πόντιος και Καραγκιοζίδης. Τσάταρος ήταν αυτός. Παοκάρα ο Λε. Τετραγωνοκέφαλος. Μηταράς. Ναι. Αφταράς. Αφταράς. Κοντολέμης. Ρουθουνάς. Ρουθουνάς. Μισμιχτοφρύδης, ένα φρύδι. Πού να πάρει ρε φίλε, με αυτά που του είπαμε τώρα τον ανθρώπου θα βγει στον αέρα νομίζεις. Κοντός. Και κοντός. Καμπούρης. Και καμπούρης. Άσυμα. Ο Αργύρης ή ο... Καραγκιοζίδης. Πώς θα είναι όμορφος αυτός ο άντρας. Γιώργα ρε, μην τον ακούς. Γιώργος Καραγκιοζίδης, έχεις 30 λεπτά από τώρα να. Γι' αυτό δεν το έδινε σε μένα το χαρτάκι. Ο Βαραγιάννης. Ναι, κάτι ήξερε. Έμπειρος είναι ο Βαραγιάννης. Λοιπόν, μπαίνετε κι εσείς τώρα φίλες και φίλοι στην φόρμα, για να δηλώσετε συμμετοχή, στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο metospro.gr και παίρνετε μέρος στις κληρώσεις όπου γίνονται δύο ώρες εδώ πέρα, έτσι, 9 και 20, 11 και 20, 1 και 20, 3 και 20. Μόλις ακούσετε το όνομά σας, έχετε 30 λεπτά να καλέσετε. Είστε στο 23 10 90 90 90 για να γίνετε και εσείς ο σούπερ τυχερός που θα κερδίσει τα ψώνια μιας ολόκληρης χρονιάς. Μια προσφορά από τα σούπερ μάρκετ όλα. Οι κληρώσεις σταματούν βεβαίως από 8 και 20 το βράδυ. Οι γύρι και τα λουλούδια και τα μαργαρίτες να τραβάω σε... Μέχρι 10 Ιουνίου θα φτερνίζω με φσάρ σούρτα μου. Μέχρι να οι βρωμογύρι και τα βρωμολούλουδα να σταματήσουν αυτή τη δέξη. Δεν είσαι ο μόνος, είναι αρκετοί και εγώ επηρεάζομαι. Βρωμολούλουδα. Όχι, ωραία τα λουλουδάκια. Για πάρεις ένα χωράφι με μένα, θα πεθάνω. Δεν μου λες. Ποια ήταν τελευταία φορά που πήγες λουλούδι σε γυναίκα? Δεν έχω πάει ποτέ. Ποτέ? Όχι. Ένα λουλουδάκι? Όχι. Ξέρεις πως σε ζαχαρώνεις με ένα λουλουδάκι? Ναι. Τρελαίνονται για λουλούδια. Πάνε δεν ξέρω τι... Πάνε εσύ λουλουδάκι στη γυναίκα, ναι. Να κάνεις έξω άλλος. Γιατί ρε φίλε να κάνεις έξω... Και... Δεν όχι, θέλετε... θέλουν, ρε φίλε. Δεν θέλουν χαζές, ρε αυτές. Δεν θέλουν. Ρε θέλουν, άμα σε γουστάρουν και τις πας και λουλούδι. Α, άμα σε γουστάρουν, είτε πας λουλούδι, δεν πας λουλούδι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Άμα δεν σε γουστάρουν, είτε. Άκου εδώ, Κουλιανέ. Θες μια αλήθεια. Άμα σε γουστάρει... Εδώ με ενημερώνει ένας πολύ καλός, ναι, μου φίλος, Αχιλλέας. Μισό για το θέμα. Ότι ο υπουργός, ο Φάμελος είναι αναπληρωτής αυτή τη στιγμή. Υπουργός ενέργειας αποθέρμη. Αυτό να πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε. Τον Φάμελο. Ποιος είναι ο αρχηγός, ρε. Ο αναπληρωτής υπουργός αυτή τη στιγμή. Ρεζέρβα είναι αυτός. Ναι, αλλά αυτός πέρα... είναι ωραίο τώρα. Ωραίο είναι αυτός. Αλλά αυτός κάνει τώρα. Ο Πασχαλάκης ποιος είναι εκεί. Ο Πασχαλάκης με αυτός, αλλά το ΡΕΙ τώρα ψάχνουμε εμείς. Αυτόν θέλουμε τώρα. Πού εκλέγεται ο ΡΕΙ. Αναπληρωτής υπουργός ενέργειας στη Θέρμη. Από Θέρμη αυτός είναι. Φάμελος, δικός μας άνθρωπος, ναι, είναι. Αχιλέα, ευχαριστώ πάλι, καρέ μου. Ο Φάμελος είναι δικός μας άνθρωπος, δεν είναι Θεσσαλονίκη, μένει. Ναι, αυτό να πει. Αυτό να πια ψάχνουμε. Αυτό είναι ρεζέρβα όμως. Ο ρεζέρβα. Ο βασικός. Καμιά φορά οι βασικοί ξεκουράζουν και βάζουν βασικό. Ποιος είναι ο βασικός που εκλέγεται. Άστο. Είπαμε, ο Φάμελος μπορεί να είναι δικό μας παιδί εδώ κτλ. Λοιπόν, υπογράφει. Ποιος. Φορτούνης, Sport Time. Θα πουλήσει, εγώ λέω. Να σου πω κάτι. Θα πουλήσει. Αφού ο Φορτούνης δεν πουλήθηκε μέχρι πέρσι, ναι, πρόπερσι, θα το φάτε στη μάπα. Ποιοι? Ολυμπιακός. Α, γιατί αυτοί θα το φάνε στη μάπα. Θα το φάμε στη μάπα, πάει να πει ότι δεν οικονομήσει, θα το Φορτούνη. Ναι. Τώρα ο Βουτόταυρος, το Φορτούνη ξέρει πως το βλέπει. Σαν πελά τον βλέπει. Ναι, σαν πελά. Δεν μπορούσα να τον πουλήσω. Ούτε που μπορούσε. Άμα του έρθει καμιά καλή ψήφια πρόταση, τον έχει συνηθίσει. Πού να το πάρει, ποιο θα το πάρει. Η ψήφια πρόταση. Πού να πάει. Ναι. Κάποια Τουρκία μπορεί. Ναι. Έρχεται ο ατζέντη του εδώ πέρα, πουλάει Φορτούνη η Sport Time σήμερα. Ναι. Έχει και ένα μικρό χτύπημα για τον Λάμπρο που δεν τίθεται καν θέμα, λέει, πώληση. Ο Λάμπρο θα έχει ενεργό ρόλο. Του χρόνου θα του κάνουν και νέο συμβόλαιο. Τα είπαμε αυτά κι εμείς. Δυνάμωση καθόλου.
Παλίκαρος. Ναι. Αποθεώθηκε κιόλας. Μου έκανε εντύπωση. Αποθεώθηκε. Παρόν δεν έπεσε, πήγε με κουστούμι μέσω γήπεδο και τον αποθέωσε όλο το γήπεδο. Λαμπρού, Λαμπρού φώναζε. Ήτανε αυτό ωραίες. Το φοβάμαι το Λαμπρού. 11 assist έδωσε φέτος. Σε ποια χώρα ήταν? 8 γκολ, 11 assist. Πού? Σε Ολλανδία. Ολλανδία. Ναι. 8 γκολ, 11 assist. Είναι καλά τα νούμερα. Έχει γκόμενα αυτό μόνιμη σαν τον Γιανούλη και τον Πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει. Γιατί αν έχουν, έχουν συγκεντρημένο και το μυαλό του στο ποδόσφαιρο. Επειδή είναι ομορφόπεδο. Αυτό είναι, ναι, είναι γλυκό. Και ο Πέλκα, Τζάστιν Μπίμπερ είναι, τον είδε. Διότι δίμο πώ το κοιτούσε. Α τη δίμο, σήμερα φαγόθηκε με την Τάνια, έτσι. Παρεξηγήθηκε μαζί μου. Γιατί. Λέω πω όπως αλλού κουμάκινο Πέλκα στη Λοκίδα τον πώ είναι. Βρε, αυτό δεν τη είπε να παρεξηγηθεί. Άλλα τη είπε και παρεξηγήθηκε. Αυτό δεν είναι τόσο παρεξηγήσιμο. Λουκουμάκινο είναι ο Πέλκα. Ναι, αυτό δεν είναι. Το άλλο που τη είπε είναι παρεξηγήσιμο. Σαν μαμά σου. Κορίτσι. Λοιπόν, κάτσε ρε. Ναι. Δηλαδή, αν παντρευτεί 22 χρονών, 20 χρονών, δεν βγάζει ένα Πέλκα, να πούμε, το ίδιο είναι. Ναι, η αδερφή μου, εσύ. Η αδερφή μου είναι 47, είπαμε, και ο ένας γιος είναι 28, σου λέει. Αυτή έχει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα περπατήσει. Τι πράγμα, εφαγώθηκες ρε. Λοιπόν, Καραγκιοζίδης Γιώργος. Πού να βγει ο Καραγκιοζίδης. Γιωρίκα, βγες, άσο να λέει, βγες εδώ τώρα να τα πούμε να γίνει χαμός, σε παρακαλώ. Σε κάνα χωράφι καπνό θα κάνει αυτός. Έλα ρε εσύ, γιατί παλίκαρος ρε. Δεν πού να ακούσει το στο καπνό. Θα ακούσει να τον ημερώσει ο κόσμος. Έχεις βάλει καπνό σε χωράφι. Έχω βάλει, ναι. Ναι. Είναι στη ζωή. Είναι ζωή, τρελό. Είναι ζωή, ναι. Τρελό. Ένα καλοκαίρι ο Μπάρος και πήγαινε έτσι να βοηθάω να βγει. Και ο καπνός μου στο χωριό. Αλλά. Βρήκε ένα δέντρο από κάτω. Και άραξε εκεί. 4 ώρες κοιμότανε. Καλό, ωραίο. Εγώ που έλεγα να πούμε. Παναγιώτη. Που έλεγα ρε βλάχο το λέω. Κάτω από το αυτό ο Αλβανός. Sport Day. Ναι. Sport Day. Ναι. Βγάζει κόκκινη στον Περέρα. Ξεκάθαρο στόχο στη Σάκη από μάκρυ του Πορτογάλου από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Α, δεν μα χαλάει καθόλου κιόλα να φύγει. Καθόλου δεν μα χαλάει. Ξέρεις γιατί θέλει η Sport Day. Γιατί η Άκη δεν θέλει τον. Γιατί δεν έβαλε δικό τη διαιτητή. Τι. Όχι, η Άκη δεν θέλει. Ναι, τον Περέρα. Τον Περέρα. Ναι. Γιατί του Περέρα τα παιδιά δεν πάνε στην Αθήνα σχολεία. Και δεν μπορούν να τα. Μάλιστα. Ναι. Δεν μπορεί να πάει κανένα γορίλα και να τα πει. Καλό και να μα γράφει ο Περέρα αν νομίζει ότι η Άκη θα γίνει καλή ομάδα αν θα φύγει ο Περέρα. Ό,τι και να κάνει η Άκη, ο Πάο και ο Ολυμπιακό. Είστε ρε Βρωμοέλληνες, είμαστε. Βρωμοέλληνες είμαστε, ναι, σε αυτό, ναι, το κομμάτι. Και ναι, μέσα, είμαι και εγώ μέσα. Ναι, είμαστε υπό την επιτήρηση, να πούμε, των μεγάλων δυνάμεων. Θέλοντας και μη. Οπότε και μη. Μπορούμε να κλέβουμε, αλλά λίγο. Λίγο. Μπορούμε να κάνουμε παραβάσεις, αλλά λίγο. Ναι. Είμαστε υπό επιτήρηση. Ωραία. Ναι. Ο Ολυμπιακός ψάχνει παίχτη για την επίθεση ένα κανόνι, λέει, και έχει εδώ διάφορα ονόματα αρδιασμένα. Ψάχνει κανόνι. Ψάχνει ένα κανόνι προς να το βάλει να γίνει Arsenal. Εντάξει. Αυτό είναι το Sport Day, το πρωτοσέλιδο του Sport Day. Live. Στον Τάκο, για τον Περέρα, ο Μέλο Περέρα με την επιστολή, μία απάντηση που συνάκει ολοκλήρωση στο φιάσκο του τελικού και πλέον να έχονται συνέπειες. Ό,τι και να γράψουνε, ναι. Ο Ολυμπιακός και η Άκη αυτή τη στιγμή είναι από πίσω, θα το ξαναπώ για να το καταλάβει και ο Σαββίδης, θα το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, είμαστε υπό την επιτήρηση. Αλλά επειδή ο άνθρωπος, ο άνθρωπος ας πούμε, είναι λαμόγιο παγκοσμίως, αυτή τη στιγμή πληρώνει ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης ποτέ δεν είπε το διαιτητή, ξέρω που μένεις. Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Τουλάχιστον από ό,τι ξέρω. Ποτέ. Οπότε. Αυτός που δίνει περισσότερα λεφτά σε δημόσιες σχέσεις και στο χορτάρι, είναι ο Σαββίδης. Έτσι. Οπότε βγάλετε όσα πρωτοσέλιδα θέλετε. Δηλαδή τι έγινε, σπορ του Βορρά πριν από 20 χρόνια. Ένας ήταν ο Μπούζας. Το αδεφάγω βαθέ κατρακό κράτος. Λεσσαλέα χτυπάει τα βαρολαβίτικα. Μ' αρέσει που σου φρόνεις τη μύτη. Λοιπόν, έχει συνέντευξη Μπίσε. Θέλουμε πάλι double, αλλά αυτή τη φορά και ο Μίλου Champions League. Ποιος έδωσε? Ο Μπίσε. Πίσες βαρα. Κάτω, στο UC Live. Κλωτσιές θέλει. Γιατί, εντάξει. Τι δουλειά έχει να δώσει. Άμα τον πήρε ένα δημοσιογράφο που πει δώσε δύο κουβέντες. Για από τώρα. Θα είμαι πολλά χρόνια στο Ολυμπιακό, λέει το φως. Ποιος? Ο Μαρινάκης. Με αυτά τα κιλά. Γιατί. Πόσα είναι τα κιλά. Πόσο να ζήσει. Πόσο να ζήσει με αυτά τα κιλά. Δεν ξέρεις. Προσέχει. Προσέχει. Μπορεί 50 να χρονών. Ναι. Μα δεν πρέπει να είναι 50. 51 είναι. Είναι. Αλλά. Βασίλισσες. Να τι πουλάει το φως σήμερα. Πόλο γυναικών. Το φως μπορεί να πουλήσει. Ναι. Αν, το πόλο γυναικών, ναι. Διότι έχει ωραίες παρουσίες. Α, σ' αρέσουν τα κορμιά αυτά, ε. Φάσκα χαστούκια από καμιά από αυτές, θα γυρίζει σαν τραμπολίνο το κεφάλι σου. Τις είδες εδώ κάτι πράτσα που έχουν. Επειδή ας πούμε είναι, ναι, γυναίκες, ναι, μπορεί κάποιος να πάρει ας πούμε για ομορφιά. Ας πούμε, για ομορφιά, πάρει, για ομορφιά. Πέφτει, έτσι, καλά το μάτι απάνω. Χτυπάει σε μέδο. Γιατί δεν βάζει το Μαρινάκι μεγάλη φωτογραφία και βάζει τις κοπέλες έξω, ναι, είναι. Εντάξει, ο Μαρινάκης είναι σαν τη Φάλαινα. Ναι. Και τα κορίτσια σαν δελφινάκια. Καλά κάνει και βάζει μικρή φωτογραφία τον κύριο Μαρινάκη και μεγάλη φωτογραφία βγάζει τις κοπέλες. Πρωταλτής, τα κορίτσια πάλι έχει, έτσι που παλιά. Καλά κάνει, καλά κάνει. Τον βάρισαν τη βουλιαγμένη. Ναι. Μη σε ξανακούσω να λες γιατί βάλαμε εδώ πέρα τα κορίτσια του handball μας, τα καρουσία του ποδοσφαίρου στην τελική. Τους έχετε κάνει, ρε, ναι, Κουλιανέ, κάτω, να ασχολούνται με τις γυναίκες. Α, το είναι επίτευγμα του Σαββίδη. Μπράβο, άνα γεια σου. Ο δικός σας, του Σαββίδη. Φουλ για το Σεμέδο. Ποιος? Ο παίκτης που αναφέραμε, είπαμε. Πόσο ετών είναι ο Σεμέδο? 24 χρονών. Καλή ηλικία έχει. 1,89.
Πολύ καλό για το ύψος. Έμπλεξε σε συμμορίες. Πολύ καλό και αυτό. Καλό και αυτό για να θες στην Ελλάδα. Στην Πορτογαλία έπεσε, στη Ρίο Άβε. Όχι γεμάτη, γεμάτη. Δεν μου λες τον Τζίλο τον δέρνει αυτός. Ο Σεμέδο. Ναι. Οχο. Τον έχει, λες. Οχο, μαναράκι. Πλάκα με κάτι. Ολόκληρη σπήρα είχε από πίσω. Χωράει. Σεμέδο. Χωράει σε ενοικιασμένο αμάξι αυτό. Αυτό δεν νομίζω να χωράει. Όχι. Ναι. Δεν νομίζω να χωράει. Λοιπόν, πάντως ασχολούμαι. Ρωτάω τώρα. Ναι, ναι, εσύ ρωτήσεις, κάνεις. Το θέμα είναι να ξέρουμε να τις απαντήσουμε όλες. Γιατί ρωτάς πολλά, Κωνσταντίνε μου. Και αδιάκριτα κάνεις. Χαζός είμαι, ρωτάω. Ναι. Ναι. Αμαθείς και έτσι κάνω ερωτήματα εγώ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Πώς. Ο Σερβίνης με ρωτάει για το τι ώρα είναι, δεν γνωρίζουμε. Έτσι. Μου νομίζω ότι ο Κόκκινος ξέρει αυτή τη στιγμή. Κανένας αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει. Θα συνονοηθεί με πέντε αδέλφια. Ναι, πρέπει να συνονοηθούν πότε όσο θα όσο μεγαλύτερο είναι ένα ναι. Σόι, τόσο πιο δύσκολο είναι η συνονόηση. Ελπίζω να ακούς, Τζόνι. Ναι, είναι δύσκολο γιατί ότι... κάποια αδέλφια είναι στο εξωτερικό, έτσι. Το πιο πιθανό να γίνει αύριο, παιδιά. Ναι, η κηδεία. Γιατί υπάρχει ένας αδερφός ο οποίος είναι στο εξωτερικό. Βράδυ έγινε το κακό. Ναι, σήμερα λίγο, ναι. Πρέπει να συνταχτούν να κάνουν. Νομίζω ότι η κηδεία θα πάει για αύριο. Ναι. Έχω την εντύπωση. Δεν προλαβαίνουν να οργανωθούν τόσο γρήγορα. Στην, γιατί έφυγε, εγώ ήμουν αργά το βράδυ, στην ταβέρνα με τον Πανιώτη. Και εγώ έπαιζα μπάλα. Με τον Πανιώτη ήμουν σε μια ταβέρνα και κάναμε. Τρώγατε. Διέτης. Διέτης. Τι τρώγατε, διέτης, εγώ μου. Κρέας. Κρέας με μαρούλι. Α, εντάξει, ναι, μια χαρά. Πανηγύρια στην ώρα. Εντάξει, κάτι να πετύχει και η ΑΕΚ φέτος. Τι είναι αυτό. Τελειώνει, λέει η ΑΕΚ, λέει τον Μέλο Περέρα. Τον τελειώνει. Τον τελειώνει, παιδί μου, τον στέλνει στην Πορτογαλία. Αυτό είναι. Η ΑΕΚ τον τελειώνει. Έτσι θέλουν να λένε ότι. Θα έρθει άλλο Περέιρα. Θα έρθει άλλο Περέιρα, αλλά άμα δεν φτιάξει ομάδα η ΑΕΚ, αν δεν φτιάξει ομάδα, όποιο και να έρθει, τα ίδια θα κάνει. Πες αυτά τα βόδια του ΑΕΞΙΔΕ. Ναι. Αυτά τα βόδια. Ναι. Ότι με αυτή την ομάδα, άμα παίξουν πέντε φορές με τον Άρη, τις τρεις θα χάσουν. Πολύ πιθανό, ναι. Αυτά τα βόδια στην ΑΕΚ. Πάρα πολύ, πολύ πιθανό σενάριο. Αυτά τα βόδια, άμα παίξουν πέντε φορές με τον Ατρόμητο, με 50-50 διαιτησία. 50-50, τις τρεις θα χάσουν. Και τον Ατρόμητο δεν τον έπαιξα με 50-50. Έτσι, πες τα βόδια. Το πέναντι εκτός αυτά, περιοχής, τα βόδια, αυτά τα βόδια στην ΑΕΚ. Ήθελαν Έλληνες. Όταν παίρναν το πέναντι εκτός περιοχής, δεν λέγανε τίποτα για το Μέλο Περέιρα. Για κύπελο, μην μιλάς πολύ για χρόνια. Πήρε τις πεναλτάρες. Στους τελικούς μια χαρά τα πήρα τα πράγματα. Τον Κίζα τον εξαφανίσατε τον καημένο. Εμείς ή αυτοί. Αυτοί αφού έλεγαν τα πράγματα, άμα με έχει ευνοήσει για τον ήθελα θα σφύριζε ακόμα ο Κίζας. Ο Κίζας. Ναι, αλλά το στείλανε, άρα δεν ελέγχω εγώ πράγματα. Ναι. Λοιπόν, τον ήθελες όμως στον ημιτελικό. Αγαπάμε Στράτο Διονυσίου, είναι αξεπέραστος. Πώς λέγεται το τραγούδι, φίλε, έφυγε ο Στράτος και παρέλυσε το κράτος. Έρχονται στο Βετγίνα Θέατρο και οι τρεις γη του, Άγγελος Στέλιος Διαμαντής, για ένα μεγάλο αφιέρωμα, μια σπάνια συνάντηση με όλα τα μεγάλα τραγούδια του Στράτου. Σαλονικιός, Γυναίκα η Καρδιά, Άκουβρε φίλε. Μιλάμε για 8 εμφανίσεις από 17 Μαΐου και τα εισιτήρια τα βρίσκουμε στο Ritz Casino, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καραγκιοζίδης Γιώργος είναι ο φίλος που ψάχνουμε μέχρι τις παραδέκα. Στα καταστήματα Wind, φίλες και φίλοι, λασάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία. Το One Day Service είναι μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα Wind. Wind Support Services Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη μέρα θα βρίσκετε στο κατάστημα επιδιορθωμένο, παίρνοντας και ένα χρόνο δωρεάν εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Και σαν να μην έφτανε όλα αυτά και βιάζεστε πολύ, μέσα σε 2 ώρες έχετε συσκευή σας επιδιορθωμένη εάν τη μεταφέρετε μόνο σας στα 2 κεντρικά σημεία, στο κεντρικά της TS Solution στη Λεωφόρο Κηφισού και στο Wind Store Εγνατίας 32 Θεσσαλονίκη. Άμεση επισκευή στη δική σου συσκευή στα καταστήματα Wind. Μπήκαμε τελευταίο ημιωράκι, Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool με Καζαμπάκα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα ανοίξουμε γραμμές 90-90-90 να σας ακούσουμε, να σας καλημερίσουμε. Καραγκιοζίδη Γιώργο ψάχνουμε, μπορεί να είναι ο εκλεκτός της πρώτης κλήρωσης για να μπει στην διαδικασία να κερδίσει τα ψώνια για έναν ολόκληρο χρόνο από τα σούπερ μάρκετ όλα. 90-90-90 και πριν πάμε στους φίλους Κωνσταντίνε, ο ΠΑΟΚ από την Νόβα φέτος έπαιρνε 6,1. Δηλαδή δεν δικαιούται στον ταμπλούχος, γιατί τώρα έψαξα και βρήκαμε τα νούμερα. Δεν δικαιούται να ανεβάσει το κασέ του. Δεν το ανεβάζει. Είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε ναι. Ο Άρης, είτε ο Παναθηναϊκός που είναι στην ΕΡΤ. Ναι. Ωραία. Θα παίρνουν πολύ λιγότερα χρήματα αν ήταν σε οποιοδήποτε ιδιωτικό κανάλι. Σαφώς, άρα είναι ωφελημένοι όλοι. Σαφώς, ναι. Σαφώς. Αλλά πρέπει να κοιτάξει τώρα πώς θα τον εκμεταλλευτεί. Ναι, πώς θα τον εκμεταλλευτεί τώρα η ΕΡΤ είναι άλλο θέμα. Αλλά σου λέω έπαιρνα 6,1, είμαι ταμπλούχος, είμαι πρωταθλητής. Δώσε και πάρε. Είναι απλά τα πράγματα. Αγορά και ζήτηση. Λοιπόν, πάμε γραμμές στα 390. Φέτος λέει ο Περέιρα είναι κακός. Πέρσι όταν έπαιρνε η ΑΕΚ, λέει όπως το πρωτάθλημα, ήταν καλός. Ο Περέιρα είναι κακός γιατί τα παιδιά του δεν πάνε σχολείο στην Ελλάδα. Όχι, ο Περέιρα, εμένα δεν μου αρέσει ούτε και δεν ξέρουν στην ΑΕΚ που μένει ο Περέιρα.
Περέιρα. Εμένα ο Περέιρα δεν μου άρεσε ούτως άλλως, όχι από τώρα, αλλά τον Περέιρα. Καλύτερος από τον κάθε λαμόγιο Έλληνα. Ποιος τον επισκέφθηκε τελευταία τον Περέιρα? Κύριος Μελισσαλίδης. Α, μπράβο, εντάξει, καλημέρα, εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ο Περέιρα, όχι, όσος, πάνω στο Ιβάν. Έτσι, όσο στραβό. Καλά και ο Πάουκ δεν είναι καλό. Δεν τον επισκέφθηκε. Δεν είναι καλό παιδί. Ανήμερα τελικού. Δεν χρειάζεται να είσαι καλό. Άστα τώρα. Άκουσε με λίγο, όταν έχει να κάνει σε μια παρέα όπου δεν είναι κανένα καλό, εάν είσαι εσύ με το σταυρό στο χέρι, τότε είσαι ο λαχαμά τη ιστορία. Έτσι πρέπει να είμαι. Άρα και εσύ βρωμιάρης, οπότε έτσι, μην μιλάς. Με όποιον απευθύνομαι, έτσι πρέπει να είμαι. Άρα, πες, δεν είναι. Και εγώ πες βρωμιάρης είμαι. Άμα έχω να κάνω με βρωμιάδες, τι θα είμαι εγώ, καθαρός. Μα μας ακουμπήσω σε λέρωσα. Έλα Θεούσα, πάμε. Α, Θεούσα, ναι. Πάμε γραμμούλες. Έλα, μάλιστα, καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Όχι, όχι, να αγόρι μου γλυκό. Καταρχήν την Κυριακή ισκύει. Θα είμαι. Ισκύει, ισκύει. Ναι, μπράβο. Τα συγχαρητήριά μου για την παρουσία σου στην ευχαριστώ. Στην Ανίτα. Και καλημέρα μας στην παράγκα μας. Εγώ την τίμησα. Την ανάφερα. Όπως ανάφερα και το ράδιο. Ναι, το ανέφερες. Αυτή είναι μια πακέτα. Μπράβο. Νίκο, άκου να δεις. Έρχεται τη Δευτέρα, την Τρίτη εδώ πέρα στο Φαρσαλινό. Ναι. Καθόμαστε στο τραπέζι. Έχει και το φίλο μας στον Κρυοπόλη. Δεν το θυμάμαι το όνομά. Και λέει ο Φαρσαλινός. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Λέει την καρέκλα. Πάει μια μπροστά, μια πίσω, μια μπροστά. Πέφτει καταΐς μαζί με τη μήνυ. Φύγε με το καταΐς. Με το καταΐς νομίζω σταματάει η κουβέντα, έτσι, και πάμε στο επόμενο φίλο. Καταΐς. Ο Πόντιος με τι φάρμακο καταπολεμείται η ασθένεια? Με τίποτα πιστεύω. Δεν υπάρχει φάρμακο, δεν έχει βρεθεί. Αυτοάνωσο. Το συγκεκριμένο. Είναι αυτοάνωσο. Δεν υπάρχει, είναι θεούλης. Είναι αυτοάνωσο. Δηλαδή, είδα το βίντεο ξανά και ξανά και έκλαιγα από τα γέλια. Δεν υπάρχει. Είναι αυτοάνωσο. Είναι θεούλης, πρόσφερες θέαμα με τη άλλο Φωτιάδη μου. Ναι. Καλημέρα στους επόμενους φίλους, έπεσαν κανένα δύο γραμμές. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα, καλημερόδια. Νάτος, νάτος, νάτος ο Φωτάρας, νάτος. Τι έγινε ο Φωτιάδης, τι πρόβλημα έχει? Ο Φωτιάδης είναι ένα πρόβλημα γενικώς. Γιατί ρε, σε μια χαρά είναι το παλικαράκι. Εντάξει, πέρασε δύσκολο, 25 χρόνια ήταν. Μια γυναίκα, ναι. Εσύ, θα το βρω καμιά οδό που μας καμιά χωριά τους έτσι ταυρατισμένη, να το δώσουμε. Ταυρατισμένη, κουσί, πάει στην Ανίτα και τη λέει, ψάχνω δουλειά. Το είδα, ρε. Ψάχνω γυναίκα να έχει σπίτι, το είδα, ρε. Του κοιτάει η Ανίτα, σε λέει. Το είδα, το είδα. Τα είδες, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου, ο Μάρτιν, ο Μαρίν είναι του Ολυμπιακού. Ο Μαρίν, στον Ερυθρό Αστέρα που παίζει, ναι, στον Ερυθρό Αστέρα. Γερμανία τώρα παίζει. Ο Μάρτιν. Μάρκο Μαρίν, ναι. Μάρκο Μαρίν στον Ερυθρό Αστέρα, λέγε. Ναι. Ερυθρό Αστέρα, όχι Γερμανία, Ερυθρό Αστέρα. Είναι παίχτης του Μιλόγεβιτς. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, αφού τα παρακολουθώ. Ναι. Ψηφίστηκε ο καλύτερος παίχτης της χρονιάς. Καλά, στη Σερβία μπαίνει. Και προπονητών και παιχτών. Εντάξει, πλάκα κάνει στην Σερβία. Το πρωτάθλημα είναι πολύ χειρότερο από το δικό μας στη Σερβία, να το ξέρεις. Σερβικό, ναι. Ναι. Δεν υπάρχει. Είναι λίγο η Παρτιζάν, λίγο η Παρτιζάν. Ο Ερυθρός Αστέρας που κάνει πλάκα και μετά είναι σαν να παίζεις κάθε γονισκή, ξέρω εγώ, με τον Πλατανιά. Κάπως έτσι. Δεν έγινε. Ναι, χάλια το πρωί. Τώρα τι έγινε με το Βαρέλα? Βρήκαν την ομάδα από την Κίνα ή ακόμα? Το Βαρέλα, εγώ λέω θα μείνει ο Βαρέλα. Έστω Δευτέρα Τρίτα πάρουμε την απάντηση για να πάμε για... Πολύ δύσκολα το βλέπω αυτό. Γιατί άμα ήταν τώρα θα επέγραφε. Βρε, άκου εδώ τον κουλ τη σε λέει τώρα, θα κάνεις κολοτούμπα. Άκου τη σε λέω. Έχεις τέτοιο, έχεις διέστηση. Όχι διέστηση, ρεπορτάζ, έχω ενημέρωση. Εγώ λέω ότι θα μείνει ο Βαρέλα εκτός αν... Στραβώς κάτι. Να σου πω και κάτι. Και το Μάρτιο, ναι, είχαν συμφωνήσει, ναι, σχεδόν σε όλα. Ήταν έτοιμοι να υπογράψουν και χάλασε τη δουλειά στο 100 ο ατζέντη του. Εντάξει, ναι, ωραία. Ξέρω. Τελειώνει και το θέμα με τον ατζέντη και ιστορίες. Θα ψάξει να βρει και το σπιτάκι του εδώ Βαρέλα και είναι θεούλης. Και ο Λουτσέσκο τι ζήτησε, λέει, όλους τους παίχτες να τους κρατήσουμε. Ναι, να κρατήσει και Σαχόβ, να κρατήσει και Ερίκη. Όσους περισσότερους τόσο καλύτερα, είπε ο Λουτσέσκο. Ναι, αλλά αυτοί θέλουν φραγκάκι όλα. Εντάξει, δεν έχει φράγκα. Το φράγκα έχουμε, όλα τα έχουμε για... Τι δεν τα έχουμε? Για χαλάλι... Χαλάλι, ο Σαχόφ δεν χαλάλι θα τον έχεις, τον Βαρέλα χαλάλι. Και αυτοί όλοι που θα καθίσουν θα παίζουν το χώρο, μάλλον θα βοηθάνε, δεν θα πίνει κανονική ενδεκάδα. Δεν ξέρουμε, αυτά τα ξέρει ο Λουτσέσκου, αυτά τα ξέρει. Έτσι νομίζω ο Λουτσέσκου είπε θέλω να διατηρήσω όλο τον κορμό, να είμαι έτοιμος για τα προκριματικά του Champions League, να μην φτιάχνω καινούργια ομάδα. Αν και δύσκολα θα πούμε, αλλά τώρα ο Άγιαξ πήρε το πρωτάθλημα. Καλά, να σου πω και καλά με το... Πάλι αυτόν τον κατάλαβα. Πάλι έχει πόσες ομάδες στον Άγιαξ, πάλι να παίζει. Έχει άλλες 6-7 ομάδες στον Άγιαξ να διαλέξει. Ξέρω, ο φόλο με αυτόν μας θέλει. Μη φοβάσαι. Όλα θα φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Άιντε, τα λέμε. Εγώ δεν φοβάμαι καθόλου. Ακούω το γέλιο, τον γκολ από το Ζαέρ και τρελαίνομαι πως με πιάνει. Ποιο? Ρίγος Κανονικός με πιάνει. Ποιο? Τον γκολ στο κύπελο, ρε, όταν κάνετε αναμετάδοση. Α, μαζί με τον Γιώργο. Ναι. Γουστάρισε. Τι φωνάρα είναι αυτή. Φωνάρα εδώ. Τα αρκούδα γκρίζουν. Βριχάτε.
Μπράβο. Η ρωσική αρκούδα, γι' αυτό το λέω, ναι. Ρωσική αρκούδα. Πάμε, πάμε. Καλημέρα, επόμενο. Πολλά, πολλά. Πάμε. Ναι. Έλα. Έλα. Γεια σας. Έλα. Εδώ είναι ο ραπ, εδώ. Έλα, το ραπ θέλω. Εδώ. Να δώσω μια ετοιμολογία να το μάθει και ο ραπ, καλό είναι. Μάλιστα. Καραγκιός είναι τουρκική λέξη, εξελινισμένη όπως είναι πολλές. Καραγκιόζης. Καρά είναι το μαύρο, γκιόζ είναι το μάτι. Έτσι. Καραγκιόζης είναι μαύρο μάτι. Έτσι. Μαυρόπουλος Μαυρίδης. Έτσι. Μαυραετός. Άρα... Μαυροπάνος. Άρα εδώ είναι... Α, μπράβο! Εδώ είναι ο Μαυροματίδης που έλεγε. Ραπτόπουλος είναι από το Ράπτο. Ράπτο. Κάποιος από τους παππούδες παλιά ήταν ράπτης. Αναγιά σου, Κωνσταντίνε, τι έπρεξες. Α, να του μάθεις. Τι με νοιάζει εμένα. Το γενεολογικό σου δέντρο, το ξέρεις. Γενεολογικό δέντρο, ωραία. Το οικονομικό μου δέντρο έχω πιάσει. Μόνο το οικονομικό δέντρο. Την ιστορία, το δέντρο, ναι. Να μάθεις τις ρίζες, χωρίς τις ρίζες, δεν προχωράει το δέντρο. Χωρίς ρίζες ζεις, χωρίς λεφτά δεν ζεις. Ρίζες είναι τα λεφτά. Βρεάς τις ρίζες τώρα. Είναι τα λεφτά οι λίρες. Άμα σ' άφηνε ο προπροπάπου σου κανένα τσουβάλι λίρες, να δεις πως θα έψαχνε. Αν μάθει τσουβάλι λίρες, θα το ψάχνει το δέντρο. Θα το ψάχνει το δέντρο, να δεις ποιος άφησε το τσουβάλι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ρίζες είναι τα λεφτά. Αχ, αυτά τα ρημάδια. Τα λεφτά είναι οι ρίζες. Τα ρημάδια αυτά τα λεφτά. Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά. Εδώ ρουφιανεύεται για 100 ευρώ τον συνάδελφο. Θα τα κάψω. Έλα, μίλε. Θα τάκεγε ο Καζατζίδης. Καζατζίδης θα τάκεγε. Γλίτω η Μαρινέλα καημένη. Μη λες πολλά, λέω εδώ. Ναι, πιο λίγα, πιο λίγα. Φιλιά, να σε καλά, παλίκαρε. Γεια να σε καλά, να κάνει κόσμο από κουζίνα. Βρήκα άλλο το λεβέντι, τώρα. Φύγε. Γλίτω η καημένη Μαρινέλα. Καραγκιοζίδης Γιώργος, έχεις 3 λεπτά ακόμα, Γιωρίκα, να επικοινωνήσεις εδώ με το Μετρόπολης. Αλλά με αυτά που είπε ο Κωστής. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Έχω και είδηση για Ολυμπιακό, ο οποίος ενδιαφέρεται να πάρει ποιον. Τον Βέλεθ. Τον Βέλεθ θα είπαμε, τον θέλει. Ποιον άλλον. Ποιον άλλον. Τον Μπρούνο. Α, θα μαζέψει ό,τι αφήνει ο Ατρόμητος. Ε. Το Μπρούνο δεν το θέλει ο Άρης, γιατί είναι εύκολο στον κόλλο, το πάρει ο Ολυμπιακός. Αφού λέει το ρεπορτάζ. Πώς να μην ξαναπάρει το πρωτάθλημα, ξανά κόρτες. Εγώ διαβάζω αυτά, φέρει και το σε μένα τον άλλο με τη σπήρα, μια χαρά είμαστε. Τι είναι αυτή, Λουκούγκου. Δεν χρειάζεται να πειράξω και καθόλου την ομάδα. Μπρούνο. Τον Μπρούνο λέει. Τον Μπρούνο. Μπρούνο λέει το ρεπορτάζ δυνατά, λέει για Μπρούνο. Ο Ποντέσαι της άλλης πλευράς. Άγγολος εντελώς, άγγολος εντελώς. Μόνο, το μόνο που έχει καλό πάνω ξέρει είναι το μαλλί που είναι αλαμπίσας βαρ. Ρεύς το μαλλί. Το μαλλί. Έλα καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ρε Μπουπέ. Θα μπουκέρνει ο Μπρούνο της περιοχές, θα βουτάκι, θα παίρνει πέναλτι. Μόνο αυτό φτάνει. Άκου τώρα να δεις. Ναι. Καταρχήν να μην λέει ο Κωστής το Βαρέλα φραγκοφωνιά. Γιατί και ο ίδιος του Κωστή και εσύ άμα είχες 2-3 χρόνια ακόμα για να δουλέψεις. Θα προσπαθούσε να πάρεις όσο περισσότερα μπορούς. Έτσι δεν είναι. Κοίταξε. Και αυτός εκεί πέρα. Θα σου πω. Το θέμα είναι και τι συνθήκες θα βρω. Γιατί και εμένα μπορεί να με δώσουν παραπάνω λεφτά, αλλά τις συνθήκες θα πας να τις καταγράψεις. Εντάξει, αλλά 2-3 χρόνια. Το πρίγιο της πάρει παραπάνω λεφτά, αλλά εκεί που ναι, πήγε... Ναι, αλλά 4 χρόνια θα περάσουν. Ναι, τι θα είναι 4 χρόνια. Γερός, ναι. Γερός να είναι, γεροί να είμαστε όλοι. Αλλά σωστή προσέγγιση. Σωστή προσέγγιση. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Ναι, τώρα πέρα από αυτό. Κοίταξε, ας πω κάτι. Έλα εδώ. Δεν θα πω την κόρη μου στα κάλαντα να πει στον Ανδρώνη τα κάλαντα. Σαν το Βαρέλα τα γλυψίματα. Βρεάτε φίλε τη γυναίκα ότι θα με στείλει τεστ λαϊκή. Βρεάτε το λαϊκιστή τώρα. Τι ρώτησες εσύ τη γυναίκα του Βαρέλα αν το κάνει για να λαϊκίσει γιατί γουστάρει και νιώθει ΠΑΟΚ. Τα πιτσιρίκα έχουν μάθει όλα τα ζητήματα του ΠΑΟΚ. Λες να τους τα μαθαίνω Βαρέλα. Πιο χαζή πεθαίνεται. Α, λες. Καλά, οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ παρά τον ΤΑΜΠ. Πάλι. Τη χαζαμάρα την έχετε πάνω σας. Κωστή, αγάπησε η γυναίκα του Βαρέλα τον ΠΑΟΚ. Γιατί ρε, ο Γκαρσία πώς αγάπησε τον ΠΑΟΚ και έχει μείνει εδώ. Τα έχει παρατήσει όλα. Δεν πήρε σπίτι και μένει εδώ. Δεν τον αγάπησε τον ΠΑΟΚ. Ο Παύλο, Ένα λεπτό. Άκου λίγο, ρε. Ποιος το θέλει προπονητή τον Γκαρσία. Εγώ. Μη με κόψετε. Εγώ μετά τον Λουτσέσκου θέλω τον Γκαρσία. Ναι, μετά από 2-3 χρόνια που θα φύγει ο Γκαρσία. Ναι, τον Γκαρσία. Αλλά δεν αγαπάει τον ΠΑΟΚ, την καριέρα του αγαπάει. Όλα τα αγαπάει. Δεν λέμε για τον Γκαρσία. Άιντε, σα χλαμάρε τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να στείλω χαιρετήματα θέλω σε ένα φιλαράκι μου στην Κρακοβία. Στη Μυτιλίνη εκεί θέλω να στείλω χαιρετίσματα. Έχει Μυτιλίνη Κρακοβία μέσα. Το ΑΛΦΑΤΑΦ. Όχι ρε, τώρα διαφορετικά μέσα. Σε αστυνομικό τμήμα στέλνεις. Και τέλος, είναι ένα φιλαράκι μου εκεί. Και τέλος, συλληπιτήρα να πω στο Γρηγόρη έτσι. Που έχασε τον πατέρα του. Έτσι, ναι. Εντάξει, ήταν. Μακάρι να πάρουμε τα χρόνια τους εμείς τα γεράσιμα, άραγε. Να είναι γερός. Αλλά είναι δύσκολο. Όταν είναι γονείς είναι πολύ δύσκολο. Όσο χρόνο και 120 να είναι δεν το συζητάμε. Έτσι ακριβώς. Καν. Τα είπες όλα. Τίποτα αυτό. Καλό κουράγιο και καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς. Τα είπες όλα και 150 να είναι ο γονέας αν είναι γερός. Αν δεν είναι γερός. Καλυπωριόταν και όλας και ο Γρηγόρης τον έβλεπα εδώ. Τον έκανα. Τον έκανα χουλιαμά να πάρει τα πάνω του επίτηδες να πούμε. Δεν έπαιρνε τα πάνω του με τίποτα. Δεν τα έπαιρνε. Έφαγε τα λεπόρια και ο Γρηγόρης. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα παιδιά. Καλώς ήρθατε.
τρία πραγματάκια, τα δύο πολύ γρήγορα και μετά μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Ρίχτα. Λοιπόν, δεν είναι κακό αν θα πετύχει ο ΠΑΟΚ τον Άγιαξ, γιατί ο Άγιαξ μπορεί ο φετινός το 60-70% του ρόστερ του να πουληθεί. Μπορεί. Καλά το έδεσες, τον μπορεί έβαλες. Οκ. Okay. Δεκτό. Μπορεί. Αλλά εγώ πάλι ακόμα και να έχουν φύγει τα 5 ενδέκατα, πάλι δεν το θέλω. Ναι, επειδή θέλω να κάνω λίγο και την καταγγελία. Δεύτερον, δεν θέλω να μείνει ο Βαρέλα, γιατί και ο Κρέσπο ανανέωσε το πρόσφατα και δεν γίνεται δύο παίχτες οι οποίοι προσφέραν τόσο πολύ και έχουν ίδια αξία να έχουν 700 και 750 χιλιάρικα διαφορά στο συμβόλαιό τους. Δεν έχουν 700-750, τι είναι αυτά που λες. 800 πήγε ο Κρέσπο. 800 και ο Βαρέλα θα πάει ένα εκατομμύριο, εντάξει. Okay. 1,5 ζητάει. Όχι, δεν πάει. 1,5 δεν μπαίνει ποτέ, άσο, αυτά μην τα... Ένα εκατομμύριο ήταν μπόνους και ο Κρέσπο έχει μπόνους, να ξέρεις. Τρίτον, στην πολύ σοβαρή καταγγελία. Ρίχτε. Κωστή, ναι. Άκουσε την καλά. Εχθές οι Original και καλά κάναν τα παιδιά, δικαίωμά τους βγάλανε μια ανακοίνωση ότι δεν είπανε το σύνθημα για τους νεκρούς του ΠΑΟΚ. Ναι. Στο Sport FM, ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εδώ της γειτονιάς μας, Πηλέας Χορτιάτη, σχολίασε από κάτω ένα απίστευτο ψέμα. Αναφερόμενος στον παρατηρητή της ΔΕΑΒ ότι έκλεισε τα μάτια και ότι δεν έβλεπε όλη τη χρονιά το σύνθημα που τραγουδούσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για τους νεκρούς του Ολυμπιακού, το Μαμιέ, το Θρύλος και οι νεκροί του. Ναι. Είναι τεράστιο ψέμα. Αυτό δεν έχει υποθεί ποτέ. Δεν έχει υποθεί ποτέ. Τεράστιο ψέμα. Ο κύριος είναι και αθλητικός δημοσιογράφος. Δεν έχει υποθεί ποτέ. Ήμουνα σε όλα τα μάτς. Ναι. Αυτό δεν έχει υποθεί ποτέ. Το λέω εγώ, επίσημα. Το πήραμε τηλέφωνο ευγενικά. Μας έβρισε και έκλεισε το τηλέφωνο. Ποιος σας έχω στείλει στη Μαράκδα Νίκο. Ποιος είναι αυτός? Σταύρος Καραβάρης. Σταύρος Καραβάρης. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Είναι αθλητικός δημοσιογράφος, ήταν και σε εσάς εκεί. Αποκλείται να είσαι μας. Αποκλείται να είσαι. Γιατί να σας βρίσκει. Σταύρος Καραβάρης εδώ πέρα, εγώ είμαι 19 χρόνια, πόσο είμαι, δεν θυμάμαι να έχουμε. Γιατί πήραμε και τον είπαμε ότι αυτό είναι ένα ψέμα. Είναι. Σήμερα έχουμε ραντεβού στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο κύριο. Ναι. Εντάξει. Γιατί παιδιά, όταν αναφερόμαστε σε νεκρούς, πρέπει να είμαστε και λίγο... Καλά ότι έχει υποθεί από τον ΠΑΟΚ, όχι φέτος. Όχι φέτος. Έχει υποθεί πριν 15-20 χρόνια, Κώστα. 30 χρόνια, 20, κανένας δεν το αρνείται. Μπήπε ο Θήλος και ο Πειραιάς, οκ, αλλά τώρα εδώ για νεκρούς δεν έχει υποθεί ποτέ. Αλλά φέτος, σε όλα τα παιχνίδια εν χωρώ να βρίζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ τους νεκρούς του Ολυμπιακού, είναι απίστευτο ψέμα. Ναι. Και θα σου αποδείξω στο ότι είναι ψέμα πολύ απλά. Το γραφείο τύπου του Ολυμπιακού με τον Καραπαπά δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Αν υπήρξε κάτι τέτοιο, θα γινόταν χαμός. Για του λόγου του αληθές, επειδή υπάρχουν στα κινητά και τα screen save. Εδώ ήταν καλά, έχει κάνει πρακτική εδώ το παλικάρι αυτό. Έχεις δίκιο. Ναι. Έχει κάνει πρακτική. Το ξέρω, το ψάξαμε. Ναι. Το ψάξαμε. Στη Σμαράγδα Μπασάκου έστειλα το πρωί τα ποσταρίσματά του από screen save. Για του λόγου του αληθές. Να βγει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη πρωτίστως στους νεκρούς του Ολυμπιακού και μετά στους οπαδούς του ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟΚ, γιατί η μικροπολιτική για να πάρουμε 5 και 6 ψήφους παραπάνω με σιδέα ψέματα, αν μη τι άλλο, συνιστά αλητεία. Ναι. Μάλιστα. Έχει κάνει μόνο πρακτική εδώ πέρα, γιατί ως εργασία να εργασεί δεν έχει εργασία εδώ πέρα. Κωνσταντίνα, να είσαι καλά, αδερφέ. Από το 2002 είμαστε εδώ πέρα, έτσι. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Πρακτική έκανε. Πρακτική μπορεί να μην τον είδαν. Να ήταν κάπου εδώ, να τον πάνε εδώ, δες εδώ, κάνε εδώ και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, άλλο έχω εργαστεί και άλλο έχω κάνει πρακτική. Ναι. Καλημέρα, ναι. 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 Καλώσωνα. Εγώ είμαι. Ναι. Γεια σας, σας ακούω και σας χαίρομαι και προβοντός τον Κωστή που τα λέει χύμα και τσουβαλάτα. Μάλιστα. Αλλά ρε παιδιά, έχετε έναν άνθρωπο εκεί, πολύ κακό, πολύ κακό ψυχός, πολύ μίσος με έχει μέσα του. Βρίζει τους πάντες και τα πάντα. Γιατί? Μήπως ήταν κακοποιημένο παιδί από μικρό? Ποιος του έδωσε αυτό το μικρόφωνο, το αγόρασε ή του το δώσατε εσείς και μιλάει? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Καταλάβατε, δεν ξέρω. Όχι, δεν καταλάβαμε. Δεν καταλάβατε. Όχι. Αυτός που βγαίνει Σαββατοκύριακο, τι μίσος έχει μέσα του. Τι κακός άνθρωπος είναι. Μην τον ακούτε. Δεν αφήνει άνθρωπο να μην μιλήσει. Εντάξει. Okay, κύριε μου, μην τον ακούτε. Μην τον ακούτε. Εντάξει, okay. Δεν μπορεί να μην τον ακούω. Ακούω εσάς. Ακούς όλο το σταθμό. Εντάξει, ναι, εντάξει. Πολύ κακός άνθρωπος είναι. Κάνε μία πάση. Δεν έχω ξανακούσει. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον κακό άνθρωπο. Βρίζει. Ακόμα και το δικό σου βρίζει. Όλα τα κόμματα τα έχει πάρει παραμέσωμα. Εγώ τον έβγαλα, εγώ θα τον κατεβάσω. Ναι. Τι είναι αυτός, Θεός. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλά, καλά.
Τι καλά κάνανε, Κώστα. Τι να κάνουμε. Το πληρώνετε αυτό τον άνθρωπο. Ακούστε κάτι. Εμένα, ακούστε. Ακούω. Βγαίνει από ένα καφενείο δύο τύποι και αρχίζουν λέει τι είναι αυτά που λέει για τον μπάγκα. Λέω ακούστε κάτι. Δεν σας αρέσει. Μάλιστα. Μην ακούτε. Ρε μην ακούς του λέω. Δεν γίνεται. Μην ακούς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Το θα το πούμε να μαλακώσει. Καλά κύριε μου. Καλημέρα σας. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Να είσαι δυνατός όπως και όλος ο κόσμος. Γιατί έχουμε ένα τριήμερο μπροστά μας. Κωνσταντίνε χαλαρό πλέον χωρίς ποδόσφαιρο. Και ένας φίλος μου λέει τώρα θα κάνουμε λέει 100 μέρες λέει, χωρίς μπάλα. Όχι δεν είναι 100 μέρες χωρίς 100 μπάλα. 100 μέρες είναι. Αρχίζουν φιλικά τον Ιούλιο. Έτσι. Αρχίζουν προκριματικά. Πρώτο επίσημο μάτς του Άρη 20 Ιουλίου. Είναι πολύ δεν είναι. Είναι, 20 Ιουλίου. Υπολόγισε. Αύγουστο. Ο Πάκου παίζει 6-7 Αυγούστου. Τι είναι, 100 μέρες. 100-90, εντάξει. Κάπου εκεί πόσο έχουμε, 17 έχουμε τώρα. Εντάξει. Εντάξει έχουμε ντέρμπι, πάω κάτι στις εκλογές. Μετά τις εκλογές. Τις έκανες οπαδικές τώρα. Τις εκλογές, τις εκλογές άλλους. Εγώ τις έκανα οπαδικές. Το ποδόσφαιρο το κάνεις πολιτικό όπως μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Έτσι το κάνει. Το κάνεις από εδώ ντέρμπι, από εκεί ντέρμπι. Λοιπόν, κλείνουμε, κατεβάζουμε στόρια. Ρωσική αρκούδα από Καλίνιγκραντ. Ζόρζα Ιρή μαζί με το πούμα μας Γιάννης Πάγκος μέχρι και τις 12 απλά κατέλο στις 12 ακριβώς η ενημέρωση στη Σέντρα με Γιώργο Μπούζο με τον Κωσίτο Μεσημεράκη εδώ λίγο μετά τις 2 μαζί θα τα πούμε το απόγευμα σε πολύ χαλαρούς ρυθμούς με την έννοια ότι θα μιλάμε περί ανέμων και υδάτων πλέον. Θανάση Καζαμπάκας ήταν στα πλήκτρα. Καλό πρωινό σε όλους. Γεια σας.